Come on England, come on England, come on England, come on England. Engelund, 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 Engelund. I'm England till I die, I'm England till I die, I'm England till I die, England till I die, I'm England till I die, I'm England till I die. This is England. Μήνυμα από καθηγητή του Πανεπιστημίου Κομωτινής σήμερα το πρωί στο κινητό μου. Kane, save the Queen. I'm England till I die, I'm England till I die. Μέχρι το βαθύλακο ακούστηκε χθες ο Ασλαμής. Ζητώ συγγνώμη από τους κατοίκους Ντεπό Μαρτίου, Αναλήψιος, Παλιάνο Μαρχία, Γεωργίου που με άκουσαν και τους ανησύχησα. Μέχρι και Καλαμαριά και Νέα Κρίνη. Με πήραν και τα παιδιά από τον Μπέργκλερ, λέει ρε φίλε, είπα θα σκάτι, να φέρουμε λέει κανένα μπέργκερ. Λέω όχι, για τον Τζαλτίδη φέρτε, αλλά να ζυγιστεί και μετά. Θα τον φέρω λέει πανάθεμάτωνα. Θα ονομάσω λέει μπέργκερ Τζαλτίδης. Πώς θα είναι, με πενταπλό ψωμί λέει και πέντε μπιφτέκια μέσα. Τι να κάνουμε ρε φίλε. I'm England till I die. Μια χαρά είναι. Η μόνη ομάδα που παίζει. Η μόνη ομάδα με τρία δεκάρια στόπερ. I'm England till I die, I'm England till I die. Αν ακούνε στο μπάσκετ του Ηρακλή, να πάρουν τώρα το Χάρι Μαγκουάιρ για πεντάρι. 1,98 ύψος έχει, από τη Λέστερ. Πάνε και πες, είμαι ο Ηρακλής, του χρόνου θέλω να ανέβω. Θέλω ένα τεσσαροπεντάρι να με οδηγήσει μόνο του στην άνοδο. Χάρι Μαγκουάιρ, 1,98 με επιτόπιο άλμα 1 και 10. Χριστό, ξέρεις μόνο τι δεν θέλω να βάλεις, ένα τραγούδι. Πώς πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο? Τι βάζαμε επί τρία χρόνια και ο ΠΑΟΚ το χάνε? Το τούπελο, Nick Cave. Λοιπόν, δεν βάζεις φέτος, όποιος και να σου το ζητήσει, δεν βάζεις με τίποτα το World in Motion, το New Order. Αν το βάλεις, δηλαδή θα το σηκώσω και μετά θα το βάλεις. Chris Kios έχω σήμερα. Chris Kios, ο οποίος και αυτός χιλιοκράζει τον απατεώνα. Απατεώνα με την καλή έννοια το λέω τον άνθρωπο, έτσι. Διαιτητή, να δω εδώ το τηλέφωνο, Κολομβιανός, έτσι. Αν έχει κάποιος το τηλέφωνο του Βίλμαρ Ρολντάν, του 38χρονου Κολομπιανού διαιτητή του χθεσινού αγώνα την Ισία Αγγλία, να μας το στείλει για να επικοινωνήσουμε μαζί του. Βίλμαρ Ρολντάν, Κολομβιανός, θέλουμε το τηλέφωνό του. Και επίσης του Σάντρο Ρίτσι, του Βραζιλιάνου επικεφαλή του VAR, του χθεσινού αγώνα της Αγγλίας. Και αυτού είναι το τηλέφωνο του, ναι, θέλουμε, ναι, 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 ναι. Για να μας πούν το VAR πότε χρησιμοποιείται. Αν αγκαλιάζει κάποιος 30 φορές σε κόρνερ έναν αντίπαλό του, σαν να είναι το Μενίρ που αγκαλιάζει ο Βελίξ, τι γίνεται, δεν τα βλέπουμε αυτά? Καλημέρα αδέρφια, καλό χειμώνα, γιατί περί χειμώνα πρόκειται. Στη Ρωσία έχει καλοκαίρι, εδώ έχει χειμώνα. Κάποιος να ανάψει το φως ρε παιδιά. Άναψε προηγουμένως για 1,5 λεπτό, αυτό ήταν. Σκοτάδι. Ετοίμασες κάτι άλλο, Χρήστο, πάνε μου, χαλί ό,τι θέλεις, βάζε. Και ετοίμασε Χάρι Κέιν από Σκόρπιονς, Χρήστο. Άιντε. Έτσι, έτσι, έτσι. Έχουμε κουιζάκια, να ξεκινήσω. Έχω Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, είναι εδώ και μισή ώρα έξω και πανηγυρίζει. Ναι. Το πιστεύεις? Και με Χάρι Κέιν. Ναι. Ναι. Απλά θέλω μεταγραφή. Θέλω ένα, θέλω τον Μάτος για δεκάρι. Έτσι, πολύ απλά. Μπράβο ρε Χρήστο, έτσι. Μπράβο ρε παλικάρι μου. Πόσα βράδια έχει παίξει κλάς στη ζωή του ο DJ Κιώσης. Πόσα βράδια έχει παίξει. Μπορεί όχι αυτό, αλλά άλλα κομμάτια, αλλά και αυτό. Αλλά όλα κλάς. Τεράστια η απλησία στη κλάς. Περιμένουμε τις φωνές σας, τα σχόλιά σας για τα εψεσινά παιχνίδια του World Cup. Θα τα πάρουμε χρονικά, σας τα υπενθυμίζω απλά και θα πάμε στα τυπικά της ημέρας.
Σουηδία Νότια Κορέα 1-0, ημίχρονο 0-0. Βέλγιο Παναμάς 3-0, ημίχρονο 0-0. Τινησία Αγγλία 1-2, ημίχρονο. Τι έγραψα ο Βλάκας εδώ. Ημίχρονο 1-1. Λοιπόν, κάποια στιγμή οι γραμμές θα ανοίξουμε μετά τις 11, έτσι, το κλασικό μας, μετά τις 11 γραμμές. Όμως, ανοίγουμε τώρα μία τηλεφωνική γραμμή, 2310-287-888, μόνο για τον καλό δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Βασίλη Μπακόπουλο. Μόνο για τον Βασίλη Μπακόπουλο, 2310-287-888. Έχουμε Μπακόπουλο, καλημέρα. 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 Γεια σας. Καλημέρα Βασίλη. Δεν γνωριζόμαστε. Αν και σε... Πώς σας λένε εσάς? Εγώ είμαι... Εμένα με λένε Μάριο Ασλαμή. Με ξέρουν όλοι όσοι με γνωρίζουν ως Ασλαμά και είμαι πολύ πολύ γνωστός και στην Αθήνα και σε άλλα μέρη. Απλά προφανώς δεν με γνωρίζεις εσύ. Ναι. Ναι. Καταρχάς δεν περίμενα να βγεις. Ούτε εγώ. Οπότε παλικαριά σου που βγαίνεις. Ούτε εγώ. Παλικαριά σου που βγαίνεις. Ωραία. Τι θα θέλατε? Λοιπόν, να μιλάμε πληθυντικό, θέλεις ενικό? Ανάλογα τι θα πείτε. Αν θέλετε ενικό, πληθυντικό, πάμε στο πληθυντικό. Για να μιλάω και εγώ πληθυντικό. Πόσο Άνε... χρόνο είσαι περίπου? Μεγαλύτερος από εσένα. Ωραία, εγώ στο πληθυντικό. Ωραία. Και εγώ στο πληθυντικό για να είμαστε εντάξει. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Μπακόπουλε. Ναι. Περιγράφετε παιχνίδι. Σας εκτιμώ πάρα πολύ σαν δημοσιογράφο. Και τις γνώσεις που έχετε. Με εκτιμώ. Και την μπάλα που ξέρετε. Την μπάλα που παίζετε. Σας έχω δει βιντεάκια να παίζετε μπάλα. Σωστά. Ωραία. Σωστά. Και περιγράφετε παιχνίδι τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου, Τινησία Αγγλία. Ναι, αλήθεια είναι. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν η πιο νησταλαία περιγραφή σας. Ενώ όταν περιγράφετε τον CR6,5 και τον CR8,5, ουρλιάζετε ακόμη και όταν έχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Μα στο γκολ της Αγγλίας το 2-1 φωνάξαμε, κύριε. Είναι νικητήριο ουσιαστικά γκολ της καθυστερήσης. Και στα δύο δοκάρια δεν φωνάξαμε της Αγγλίας? Όχι. Μα στο δεύτερο ημίχρονο δεν έγινε καμία άλλη φάση. Λοιπόν, να επικαλεστώ τον λατρεμένο μου συνάδελφό σας, Ισίδωρο Πρίντεζη, ο οποίος περιγράφει ακόμη και το Πλατανιάς Κέρκυρα σαν να κρίνεται το μέλλον της ανθρωπότητας. Δεν τον έχετε δει τώρα τελευταία μάλλον? Τον έχω ακούσει και, το συνάδελφο. Και αρχές Μαΐου. Και τέλη Απριλίου και αρχές Μαΐου τον άκουσα. Και στο κάτω-κάτω εμείς έχουμε εντολές να μην ξυπνάμε τον κόσμο όταν μεταδίδουμε. Νομίζω ότι στο Ισπανία-Πορτογαλία ξυπνήσανε τα μωρά όλου του κόσμου. Ήταν λόγω του Ρονάλντο, κύριε. Άρα κάνετε επιλεκτικά περιγραφές. Όχι, ήταν εκπληκτική η εμφάνιση του Ρονάλντο. Νομίζω ότι αντίκειται στην στοιχειώδη δημοσιογραφική διοντολογία. Ταπεινή μου γνώμη. Το στοιχειώδη πώς το γράφετε? Το στοιχειώδη πώς το γράφω? Ναι. Συγγνώμη να με προσβάλλετε, κύριε. Πείτε μου, σας ρωτάω. Είστε φιλοξενούμενος στον Λίμπερο, στη Θεσσαλονίκη. Λίμπερο. Σε ραδιόφωνο. Στον Λίμπερο 107,4. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή προσβάλλετε και εμένα και το ραδιόφωνο και τους συναδέλφους μου οι οποίοι απουσιάζουν. Ποιοι είναι οι συνάδελφοί σας, ποιοι είναι? Είναι συνάδελφοί σας καθαρά δημοσιογράφοι, μέλη της ΕΣΥΕΜΘ, Χρήστατος Τσαλτίδης και Δημήτρης Τροπατζόπουλος. Α, τους γνωρίζω, τους γνωρίζω, ναι. Χαιρετίσματα να δώσετε. Ευχαρίστως. Εσάς δεν ξέρω. Νομίζω προσβα... Πώς σας είπαμε? Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας κλείσω. Είστε. Ξεπερνάτε τα όρια της αγένειας. Συγγνώμη, αλλά... Είπαμε όταν εγώ, αγαπητέ κύριε Μπακόπουλε, δημοσιογραφούσα, δεν είχατε γεννηθεί. Το Πασόκ είχε στην εξουσία περίπου 21 μέρες. Ούτε καν μήνα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι. Σας παρακαλώ, προσβάλλετε και εμένα και στο πρόσωπό μου τον Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, πραγματικά χάρηκα που είχαμε στον αέρα τον κύριο Μπακόπουλο, αλλά δεν περίμενα τέτοια συμπεριφορά. Ειλικρινά. Αλγινή εντύπωση. Μου προκάλεσε το λιγότερο μπορώ να πω αλγινή εντύπωση, για να μην πω αλγερινή, πραγματικά, ή την ισιακή. Λοιπόν, δώρο γυαλιά ηλίου εισαγωγής από τα Opticon Express με δύο look-alike quiz, με δύο απίστευτα look-alike quiz, εκ των οποίων το ένα είναι από Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Ερνάν Νταρίο Μπολίγιο Γκόμες.
ο Κολομβιανός coach του Παναμά. Τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές, τον είδαμε και εψέ. Νομίζω παλιότερα είχε μουστάκι αυτός. Τώρα χωρίς μουστάκι, με πιαν Ελληνίδα τραγουδίστρια, λατρεμένη μου, αγαπημένη, η οποία όχι απλά ζει η γυναίκα, ίσα ίσα τώρα βγάζει πιστεύω πολύ πιο όριμες και ποιοτικές δουλειές τα τελευταία χρόνια και μάλιστα πέρυσι είχε κυκλοφορία με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία με τραγούδι το οποίο ακούγεται παντού, έτσι. Ο ευτραφής Ερνάν Νταρίο Γκόμεζ, ο προπονητής του Παναμά, ο Κολομβιανός, με ποιαν Ελληνίδα τραγουδίστρια μοιάζει καταπληκτικά. Είναι Λούκα Λάι Κουίζ από Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Λοιπόν, δεν το γνωρίζεις αυτό, σου δίνουμε κι άλλη ευκαιρία. Χάρι Μαγκουάιρ, ο ύψους 1,98, στόπερ της Leicester City, που ήταν χθες στους τρεις κορυφαίους της Αγγλίας. Με ποιον δημοφιλή, δημοφιλέστατο, τρυφερό, εύστροφο, με βιτριολικό για τον ΠΑΟΚ Σιούμορ, οπαδό του Άρη, μοιάζει καταπληκτικά. Μοιάζει πάρα πολύ ο Χάρι Μαγκουάιρ. Οπαδό του Άρη, πασίγνωστο, δημοφιλέστατο, εύστροφο, ο οποίος ρίχνει συχνά πυκνά το βιτριολικό του χιούμορ στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Απαντάς σωστά σε ένα από τα δύο look-alike quiz και μπαίνει στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. FM κενό. Μήνυμα αποστολή στο 54-526. Το ονοματεπώνυμό σου θέλουμε βέβαια. Χρέωση μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, και για να πάμε στο break, γιατί πολύ σωστά ζητάει break ο Χρήστος Κιώσης, στέλεχος της Τρόικα, αναπόσπαστο στέλεχος της Τρόικα, ποιος είναι ο πιο ΠΑΟΚ οπαδός που είδαμε στις κερκίδες του Ρωσία 2008 μέχρι εψέ το βράδυ. Από το πρώτο μάτς, το Ρωσία-Αίγυπτος, μέχρι και εψέ το βράδυ. Στο Τινησία, Αγγλία. Ποιος είναι ο πιο ΠΑΟΚ οπαδός? Σημείωση συντάκτη, μου το ζήτησε οπαδός του ΠΑΟΚ. Αν και θα το βάζα ούτως ή άλλως. Αυτό δεν έχει δώρο, απλά έτσι. Για το χαβαλέ ρε παιδί μου, για να πάει καλά η μέρα, μεγάλη μέρα σήμερα, 3η 19 του Ιούνιου του 2018, Ιούδα Αποστόλου του Θεαδέλφου, του πιο αδικημένου ονόματος. Κανείς δεν βαφτίζει το παιδί του Ιούδα, ενώ είναι πανέμορφο όνομα, μουσικό έβηχο. Παϊσίου του Μεγάλου, θα γίνει χαμός σήμερα στον τάφο του εδώ στη Σουρωτή. Πώς λέγεται η μονή, είπε Χρήστο, μονή Αρτεμισίου, κάπως έτσι, κάτι τέτοιο. Μ' είχε πάει μια κοπέλα που ήμασταν μαζί, με πήγε, προσκυνήσαμε. Και μετά πήγαμε για σεξ, μετά από κάνα δεκάλεπτο. Ζωσίμου, Ζήνωνος και Ρωμουάλδος. Χρόνια πολλά στην Μπέγκη Ζήνα, Ζήνωνος σήμερα, έτσι. Χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα σε όσες και όσους γιορτάζουν. Και η μνήμη του Παϊσίου αλλά και του Ιούδα να μας προστατεύει από τα σκοτεινά μονοπάτια. Ανατολή Ηλίου 5 και 2, ή μήπως είναι 6 και 2, μήπως είναι 6 και 2. Και Δύση Ηλίου, μεγάλη δικαίωση, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, 8 και 50 η Δύση. Και όχι 7 και 50, όπως έλεγα εγώ μέχρι προψε. Okay. Αυτά. Πηγαίνουμε στο break και επιστρέφουμε, θέλω να πιστεύω, δρυμύτερη με Kane Save the Queen. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα ξανά, μάνα, και από μένα. Έχεις χαιρετισμούς. Από ποιον? Άκουγες? Όχι ρε. Ήσουν να μιλούσουμε. Α, με το όχι, είχαν κάτι, εκτυπώσει κάτι αυτά, κάτι. Από ποιον έχετε χαιρετισμούς? Εσύ και ο Χρύσανθος. Για πες. Συγγνώμη, δεν άκουγες τώρα. Όχι, ρε, εσύ, δεν άκουσα. Συγγνώμη, δεν άκουσα, να σου πω ψέματα. Ωραία, τέλος. Okay, ωραία. Συγγνώμη, έχετε, ρε. Έχετε χαιρετισμούς. Ναι. Εσύ και ο Χρύσανθος από Βασίλη Μπακόπουλο. Mm. Τη ΣΕΡΤ. Σας ξέρει, λέει. Βγήκε. Και δεν ήξερε εμένα. Βέβαια, φίλε, Τρίπολη, αυτά. Πώς. Έχουν συνεργαστεί, ρε, Βλάξ. Ναι, και βγήκε. Και βγήκε. Και τον έβγαλα, ρε. Και βγήκε. Και το τηλέφωνο. Εσύ, για πες μου ότι έτσι σε ξέρει. Λέω κι εγώ. Ήθελε να παρέμβει. Ναι. Δεν πίστευα να τον πρόσβαλες. Όχι, αυτός πρόσβαλε εμένα, καμιά, πρόσβαλε εμένα την εκπομπή και το λίμπερο.
Τι του είπε. Πρόσβαλε εμένα, γιατί όταν προσβάλλει εμένα, στο πρόσωπό μου προσβάλλει όλου του σταθμού. Ναι, εσύ τι του είπε. Αν είπες εγώ προσβάλλω και τον Κιώση, εσύ στο πρόσωπό του πάνω στη δουλειά του, προσβάλλω όλου του συγχωρείτε. Απλά είναι τα πράγματα. Τι του είπε, ρε, και απάντησε. Άστο, τι είπα. Γιατί άστο, από εκεί ξεκίνησε. Θέλω μεταγραφή τώρα στην ΕΡΤ, Ισίδωρο Πρίντεζη. Τώρα. Δεν γίνεται. Τώρα. Ένα γίνει, να σπάσει το συμβόλαιο, δεν ξέρω. Αδερφός. Θέλω τώρα λατρεμένο Ισίδωρο Πρίντεζη. Τέλο. Εντάξει. Πάρα εγώ θέλω Σπυρόπουλο. Ναι. Λατρεμένος Αλέξης. Αμάπια. Αλλά προτιμώ Ισίδωρο Πρίντεζη. Περιγράφει Κέρκυρα Πλατανιάς και νομίζεις ότι το διακύβευμα είναι η εξουσία στον πλανήτη. Θα τον φέρω στο Λίμπερο. Μακάρι. Ποιον? Μακάρι. Τον Ισίδωρο. Μακάρι. Δεν έχει ραδιόφωνο. Μακάρι, σαν τρελό. Νομίζω ότι έχουν αποκλειστικές συνεργασίες. Μακάρι. Μακάρι. Και να ευχαριστήσω την ΕΡΤ, επιτέλους είδαμε αξιόλογη ώρα για Μουντιάλ με καλεσμένο τον Γιώργο Λικουρόπουλου και Περικλή Μακρύ και Γιάννη Σαντορινέου, τον Δημήτρη Τσακίρη. Πάρα πολύ καλός. Τον Δημήτρη Τσακίρη. Εξαιρετικός. Έτσι, μεγάλο βρετανόσκυλο αυτό, με αναφορές. Όχι είδαμε, μόνο ρε φίλε, όχι μόνο, ναι. Τα πάντα. Επιτέλους αναφορά στο περιοδικό σουτ. Συγκινήθηκε και ο Λικουρόπουλος, λέει πήγαινα μικρός, το έπαιρνα, λέει, από το Σύνταγμα που κι εγώ όταν ήμουν καμιά φορά Αθήνα. Θυμάμαι μια φορά για να βρω το σουτ, πήγα, το έψαχνα, είχα χαθεί. Και ευτυχώς με πήρε από το χέρι ένας παππούς και με πήγε σε ένα περίπτωμα. Μου λέει ένας. Τα κήρυξε ποιο διευθύνει site. Τι ω. Πώς δεν ξέρω, ρε. Με ποιον συνεργαζόμουν εγώ 5-4 χρόνια. Ως Άρης. Ως πάει Άρης. Εντάξει, είναι εξαιρετικός. Πέρα από τα στοιχεία για τη δουλειά που κάνει, σε αυτό που λέει, σε αυτό που περιγράφει. Κινητή εγκυκλοπαίδεια είναι. Ιδιοκτήτης καφέ, συνειδιοκτήτης μάλλον καφέ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, μου λέει χθες. Του είπα κάτι για χορηγία και λέει, με άκου να σου πω κάτι. Συνιδιοκτήτης είπε. Συνιδιοκτήτης, ναι. Ναι. Το έχει μαζί με άλλον έναν. Ναι. Ή έναν ή δύο, έναν σίγουρα. Ναι. Λέει, Μαρία, ξέρεις πόσο Άρης είμαι. Λέω, το ξέρω. Άρης. Το αίμα σου, λέω, είναι. Μπράβο. Διώξτε, λέει, από εκεί έναν και έχω μπει. Στο λέω, λέει, ειλικρινά. Μόνο αυτό. Ωραία, να φύγω άμα είναι. Ειλικρινά. Θες να πάω να του πάρω. Λέω, εσύ, έχει φάει. Περίμενε. Θες να πάω να του πάρω τώρα τη χορηγία και να με κάνει και high five και να με λέει και αδερφέ μου και τέτοια. Πρόκληση για το Χρύσανθο. Αν του την πάρεις. Θες να πάμε μαζί στο μαγαζί. Αν του την πάρεις, εγώ θα βγω με ζαρτιέρες στην Τζιμισκή σε ώρα αιχμής. Δεν θέλω, όχι. Δώσε μου κάτι, να κάνω κάτι και να έχω ένα κέρδος. Μου λέει, να πάω, ναι, και να δω αυτό το σύγχαμα. Λάσπη έφαγε πολύ, ναι, το καταλαβαίνω, ξέρω, αλλά ήταν, λέει, Μάριε, μπροστά, ναι. Στην πιο μαύρη μου περίοδο. Η πιο μαύρη σου περίοδο, λέει, είναι όταν έπεσες. Ήταν ο μπροστάρης στην, ναι, πιο, ναι, μαύρη στην μου καλύτερη περίοδο, στην καλύτερη περίοδο του Άρη τα τελευταία 104 χρόνια. Την Ατλέτικο κέρδισε, πες του. Πήγε και έκανε στην καλύτερη πορεία σου ever. Σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν το ξανακάνει ποτέ ο Άρης. Έτσι. Είσαι η μοναδική ομάδα που ξέρεις, με στην Ισπανία. Σύλλογος. Είσαι εκείνη τη χρονιά. Παίζεις το καλύτερο ποδόσφαιρο από όλους. Χάνεις το κύπελο, ναι, που μπορούσες να το πάρεις. Έχεις κατεβάσει 30.000 κόσμο. Έχεις ομαδάρα, ναι, και έχεις κάνει μετά, όχι εκείνη τη χρονιά, κακή οικονομική διαχείριση. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Η πιο μαύρη σου περίοδος είναι όταν χάνεις, κερδίζεις 3-1 στη Λιβαδιά, Μάριε. Και χάνεις 4-3. Έτσι, ναι, λένε και οι Πασοξίδες για τη δεκαετία του Παπανδρέου την πρώτη. Ναι. Έτσι λένε. Ήταν η καλύτερη περίοδος. Μετά δεν ξέρω, δεν έχει σημασία τι έγινε. Ήταν δεν λένε, πάρα δεν πολύ έχει σημασία τι έγινε. Εγκλήματα γίνανε μετά. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παδί του Ανδρέα έτσι λένε. Αλλά η πιο μαύρη περίοδος είναι αυτή που σου λέω εγώ. Ναι. Ωραία, ωραία. Και μια, λοιπόν, άλλη. Πριν διαβάσει τους χορηγούς, ο Δημήτρης, εδώ πέρα, Quiz, συγγνώμη, Opticon Express, ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, με πιάνει Ελληνίδα τραγουδίστρια. Μοιάζει χορηγός, καταπληκτικά. Κόπηκε λόγω του Ασλάμι τώρα, έτσι. Πολλά λεφτά. Να μην το πω. Πολλά λεφτά. Εδώ, δικός μας. Τι δικός με αυτά μας που λέει. Εδώ, στην εκπομπή. Περίμενε, πάω ξύς. Ναι. Πάω ξύς. Και άλλοι, το ξέρω. Και άλλος. Υπάρχει το. Α, μην πω τώρα. Αυτό. Ξέρεις. Αυτός. Δύο αδέρφια. Αυτός. Είναι δύο αδέρφια. Αυτός. Αυτός, φίλε, φταίει. Να κάνουμε καμιά κίνηση. Μου είπαν, άμα είναι να φύγει αυτός, ξαναμπαίνουμε. Για μένα επικανείς να φύγω. Τι? Για μένα επικανείς να φύγω. Περνάς απαρατήρητος. Θέλουν όλοι τον πατσό μου. Απαρατήρητος. Τραγικό. Λοιπόν, Ερνάν Νταρίο Μπολίγιο Γκόμες, ο Κολομβιανός coach του Παναμά. Τον είδαμε όλοι χθες, έτσι. Με ποιαν Ελληνίδα τραγουδίστρια μοιάζει καταπληκτικά. Όχι πιτσιρίκα, όχι καμιά νεαρή. Είναι τώρα για μένα στην πιο καλή της περίοδο και έβγαλε αλμπουμάρα πέρσι. Αν δεν ξέρεις αυτόν, με ποιον
πολύ γνωστό, αγαπητό, δημοφιλέστατο οπαδό του Άρη, μοιάζει καταπληκτικά ο Χάρι Μαγκουάιρ, ο στόπερ της Λέστερ και της Εθνικής Αγγλίας. Με δημοφιλέστατο, εύστροφο, με βιτριολικό για τον ΠΑΟΚ χιούμορ, οπαδό του Άρεος. Απαντάς σε ένα από τα δύο SMS-ικά και μπαίνει στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Το ότι είχαμε είναι... το air condition στους 28 βαθμούς, δηλαδή σε λίγο θα βάζαμε και ζέστη. 26. 28 ήτανε. 26. Και δεν παίρξα κανένα air condition εγώ. Πάμε παρακάτω. Έλα, δεν ακούγομαι. Με φάγατε, τι. Πω, πω. Με τρώτε, τώρα ακούγομαι. Ο Ασλαμάς τα κάνει αυτά. Όχι. Όχι. Μέσα από το ΠΑΟΚ 24 σελίδα στο Facebook. Μάλιστα. Διοργανώνουμε μία ψηφοφορία. Ναι. Τον κάνω το κλασικό. Ναι. Επειδή στη μία είναι. Πότε καπαρέκα πήγε. Ναι. Στη μία είναι η κλήρωση για το Champions League. Ναι. Άγιαξ ή Βασιλεία. Τι θέλετε ή. Ή τι θα γίνει. Τι θέλετε. Τι προτιμάς. Όλοι οι Άγιαξ τα λένε. Γιατί. Γιατί έχει περάσει ότι είναι χειρότερος ο Άγιαξ, τον περνάμε από εύκολα. Από υπάρχει και ένα θυμικό ότι έχω χάσει τις άλλες φορές, τώρα θα τον διαλύσω γιατί τώρα είμαι μαδάρα, τότε δεν ήμουν έτοιμος. Και ανεβάζει ο φίλος και συνέλαβος Σταύρος Ντουλίδης παράδοση ΠΑΟΚ με ολλανδικές ομάδες. Δεν σου λέω για προκρίσεις, σου λέω για μάτς. Τι προκρίσεις, δεν έχεις προκριθεί ποτέ. Ποτέ. Πρέπει να είναι 20 μάτς και ο ΠΑΟΚ έχει μια νίκη. Ωραία. Κατά τα άλλα τους Ολλανδούς τους έχουμε για πλάκα. 84% Άγιαξ. Σε 206 ψήφους. Ναι, φίλε, γιατί η Βασιλεία. Ναι. Γιατί η Βασιλεία. Γιατί η Βασιλεία, η εικόνα της Βασιλείας. Τελευταία. Τα τελευταία 4-5 χρόνια ψιλοτρομάζει. Champions League με United, με αυτά. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία είναι σταθερή, είναι καλή ομάδα. Ο άλλος είναι σε πτωτική πορεία. Οκ, okay, βγαίνει κάθε χρόνο γιατί παίζει στην Ολλανδία και κάθε χρόνο, ακόμα και όταν σε αποκλεί. Ζορίζεται πάρα πολύ. Φέτος το πήρε η Αϊτχόφεν εκεί. Ναι. Μπήκε ο δικό σου αλλαγή προθέσει, Ελβετία. Σε θυμήθηκα. Ο Λάγκ. Ο Λάγκ πήγε. Με το μαλλί που σου αρέσει. Ο μόνος παίκτης του ελβετικού πρωταθλήματος που παίζει στην εθνική. Μόνο αυτός. Μιλάω τώρα, αν περάσει τον Άγιαξ, μετά τι γίνεται. Είναι μάλλον ισχυρό στην επόμενη κλήρωση. Σε τι πράγμα. Με Δυναμό Κιέβου, Μπενφίκα, Σπαρτάκ Μόσχας. Είσαι ισχυρό στα playoff του Champions League. Δεν είναι playoff. Τρίτο προγραμματικό. Α, και μετά έχει άλλο ένα για να μπει στου ομίλου. Εκεί θα είσαι και εκεί ισχυρό. Επέζεται, εντάξει. Κάτσε, για να μπει στους ομίλους πρέπει να αποκλείσεις δηλαδή δύο ή τρεις. Για να περάσεις στο Europa League, στους ομίλους του Europa League, να περάσεις. Και γίνεται έτσι απευθείας... να μην έχεις πιθανότητα να πάρεις το πρωτάθλημα αφού θα παίζεις και στην Ευρώπη. Πώς γίνεται. Γίνεται απευθείας αν αποκλειστεί από τον επόμενο γύρο. Τι. Αν αποκλειστεί από τον τρίτο προγραμματικό γύρο. Δηλαδή αν περάσεις τώρα ναι, και τελείως. Να αποκλειστείς μπαίνεις στο Europa ναι, League, στους ομίλους. Ναι. Αν δεν περάσεις τώρα. Θα πάει να παίξει προγραμματικά Europa League. Όσο πάω όσο ο Πούνκι, πώς ήταν τέτοια αυτά, πάλι Νόρκεπινγκ. Πώς τα λέγανε αυτοί χθες, πέρσι. Νόρτσελαντ. Όχι ρε. Τι. Χέντερσον, όχι. Πώς λέγανε. Χέντερσόντερς. Όχι. Ο Παγιανόπουλος. Έστερσουντ. Έστερσουντ. Αυτήν. Έστερσουντ. Τη οποία ο προπονητής είπε ανέλαβε τώρα την. Τη Σουόνση. Τη Σουόνση. Την περήφανη ουαλική Σουόνση. Ωραία, ωραία, ωραία. Άρα μία η ώρα θα ξέρουμε. Θα ξέρουμε, ναι. Ναι, έχει περάσει και αυτό για το Άγιαξ, φίλε. Ποιος το πέρασε, τους. Οι εφημερίδες, εσείς. Ότι προτιμάτε τον Άγιαξ. Ποιος, ρε. Τι λέτε, χθες είχε εφημερίδα κιόλας. Ή σήμερα. Ναι, ρε. Για πάρει και βγάλε. Για βγάλε. Είναι και το άλλο. Δημήτρη είναι αυτό που λέει. Γράφει ένα φέτο από τον Άγιαξ. Είναι σε καλύτερο momentum τελευταία πενταετία η Βασιλεία. Σε πολύ καλύτερο momentum από τον Άγιαξ. Την έχουμε δει πολύ με μεγάλες αγγλικές ομάδες. Είναι αποτυχία για τον ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί τώρα. Είναι ένα μεγάλο στόχο τώρα, αποτυχία ξέρω αποτυχία. Έφτισε αίμα η Τσέλσι πριν τρία χρόνια. Έφτισε αίμα η Τσέλσι πριν τρία χρόνια. Δεν το θυμάσαι αυτό. Είναι μόνο δύο τεστήρια δύο. Στο δρόμο των μη πρωταθλητών. Είναι καμιά 11 ομάδες, είναι δύο τεστήρια. Oh. Ωραία. Βασιλεία είμαστε. Εσύ Μαρή, τι είσαι. Έχεις να αλλάξεις ομάδες και φέτος. Τι θέλω να πω. Καλά, τουλάχιστον εγώ υποστηρίζω. Τουλάχιστον υποστηρίζω τη Βασιλεία, ρε φίλε. Δεν υποστηρίζω το Βυζάντιο κοκκινό χώμα. Τι θα υποστηρίζω. Ούτε το νεορδαϊκό που υποστηρίζω. Ξέρουμε, ρε Μάρη, ξέρουμε τι θα υποστηρίζει. Όχι, τι ερώτησε ο Χρήσανθος. Βασιλεία ή Άγιαξ. Τι προτιμώ εγώ να πέσω πάω. Βασιλεία. Γιατί σου κάτι. Μάτι με τον Άγιαξ δεν το δω. Κούρασε. Σαν εικόνα έχει κουράσει. Και ο Παναγιώτης θα το παρακαλά. Θα πάμε Ολλανδία φέτος. Όλοι ρε φίλε έχουν μάθει. Καταρχήν πότε είναι το πρώτο μάτσα. 24 Ιουλίου 25. Ναι. Άρα αν είναι ο επαναληπτικός, πότε είναι ο επαναληπτικός που θα πηγαίνει στην Ολλανδία. 25 και 7. Αρχές Αυγούστου. 2 Αυγούστου. Εκεί θα είμαι. Ναι. Να έρθω. Ναι, είναι καλεσμένος, ε. Γιατί. Του Άγιαξ.
Ναι, θυμάμαι επίτιμος καλεσμένος του Άγιαξ. Έχουν και κάτι αυτά. Αν ναι. ακούει ο Βασίλης Μπακόπουλος να επικοινωνήσει τώρα με την εκπομπή. Και... ξανά. Και δεν χρειάζεται, δε χρειάζεται να έρθει, θα το μεταδώσω εγώ. Σωστό, ωραίο. Οκτώ, ωραίο. Εκεί θα είμαι. Θέλω να σου πω κάτι. Περιγραφή ευρωπαϊκό ματς πάω και ειλικρινά. Γιατί δεν με είχε. Έχω κάνει. Πιστεύω ότι θα. Όχι τώρα, τώρα είναι η μαγιά. Πιστεύω ότι θα σε ακούνε οι 8 στου 10 παοξίδες. Το πιστεύω. Φίλε, θα το κάνω κανονικά, επαγγελματικά. Σε παραδέχομαι. Απλά θα φωνάξω και στο Άγιαξ τα δύο γκολ που θα βάλει. Και στο ένα του ΠΑΟΚ και στα δύο του Άγιαξ. Δημοσιογράφο είσαι, ρε. Έτσι. Προ Θεού. 23-10. Δεν θα κάνω αυτά τα. Ναι, τα καλά. Δεν κάνω τέτοιο πράγμα. 23-10-287-888. Ας ξαναβγεί τώρα που είναι εδώ και οι δύο συναδελφοί του. Ο Βασίλης Μπακόπουλος. Όχι, όχι, να βγει αυτός από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, ο συνιδιοκτήτης. Ο Αριανός. Ο Αριανός. Θα σου πω και ποιος είναι. Και είναι κάπως έτσι, να ξέρεις. Και το λέω. Όχι, το λέω. Έτσι ήταν. Όχι, δεν σε δει. Τι. Όχι, καθόλου. Ούτε το παιδί είναι τέτοιος. Καθόλου. Τότε τι μου λες ότι είναι κάπως έτσι. Καθόλου. Γιατί αν ήταν θα έρχονταν κιόλας εδώ πέρα. Λοιπόν, ποιος είναι ο πιο ΠΑΟΚ οπαδός. Στο γήπεδο πάει. Που είδαμε. Καρά πηγαίνει και στην έψιλον εθνική. Δεν ξέρω, ρε φίλε, συγγνώμη. Θα μου πεις και τι βρακή φοράει να σου πω. Όχι, για τον Άρη μας ενδιαφέρει μόνο. Για τον Άρη σε ενδιαφέρει, τα είπα όλα. Εντάξει. Okay. Ποιος είναι ο πιο ΠΑΟΚ οπαδός που είδες στις κερκίδες του Ρωσία 2018 μέχρι εψέ το βράδυ. Έχουμε δει περίπου 20 παιχνίδια. Φίλε, λέω αυτό τι είναι από ΠΑΟΚ. Μπήκε αυτό. Λέω μπερδεύτηκε κάτι έγινε με την εικόνα. Αυτό είναι καρά ΠΑΟΚ. Μπέρκ στον Ολυμπιακό βλέπω, παιδιά. Ναι. Με αυτές τις δηλώσεις. Τι είπε, ότι. Είπε για ΑΕΚ. Επιστρέφω. Σκέφτομαι. Κάποιος είπε για ΑΕΚ όμως. Πριν λίγο εδώ. Πόσο ώρα είναι. Στην ΑΕΚ. 30. Περίμενα μέσα. 33. 32. Πριν δείτε λίγο. Ναι. Πριν δείτε λίγο. Μπέρκ θέλει να γυρίσει. Ναι. Σεντερφόρ δεν ψάχνουμε. Ναι. Πόσο? 1-2 εκατομμύρια, πόσο θέλει αυτό. Συνιδιοκτήτη ψάχνει τώρα, τι ψάχνει. 32 ετών. Για χαρά. 32 χρόνια. 8 χρόνια τον περνά. Τον είδαμε χθες ντουέτο με τον Όλα το Ιβόνεν. Πολύ πιο καλός ο Μάρκους Μπέργκ. Πολύ πιο καλός. Ακούστε λίγο κάτι σημαντικό. Για πες. Γιατί όλοι έχουν αγοράσει μια νέα συσκευή. Αλλά σας έχει τύχει να χρειάζεται να περιμένετε αρκετές ημέρες μέχρι να σας παραδοθεί. Σωστά. Αυτό πλέον ανοίξει το παρελθόν. Έτσι. Αν κάνεις την αγορά σου από τη MediaMarkt, μπορεί να έχεις την ίδια ημέρα στο σπίτι σου αυτό που πήρες. Ναι. Από κινητό και υπολογιστή έως κουζίνα, πλυντήριο, air condition, ακόμα και το μεγάλο ψυγείο ντουλάπα. Αν είσαι ανυπόμονος λοιπόν, κάνε τώρα την παραγγελία σου στο MediaMarkt.gr ή σε ένα κατάστημα MediaMarkt. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες. Ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Σταύρος Κόλκας έγραψε. Ναι. Σοφό Μαρία. Άκου. Ναι, τον θυμήθηκα γιατί έχει παίξει σκόρερ γκέιν. Αρχηγός Ισπανίας. Σέρχιο Ραμός. Αρχηγός Πορτογαλίας. Ναι. Ποιος? Κριστιάνο Ρονάλντο. Αρχηγός Βραζιλίας. Μαρσέλο. Αρχηγός Κροατίας. Μόντριτς. Αρχηγός Κωνσταρίκα. Κωνσταρίκα, περίμενε. Ποιος είναι η Κωνσταρίκα, ένα ξέρεις μόνο. Ο τερματοφύλακας. Ο Νάβας. Ο Νάβας, ναι, ναι. Αυτό πήγα να πω, για πράτησε φρένο. Ναι, εντάξει, ναι. Θες κι άλλα. Ο Κέιλορ Νάβας, ναι. Και. Τι είναι όλη σειρά. Μπράβο, εντάξει, ωραία, ναι, δεν είναι, εντάξει, ρε. Είναι, γι' αυτό είναι αρχηγή. Και είναι και συνέχεια μαζί. Γι' αυτό είναι αρχηγή. Σωστό. Επειδή παίζουν στη Ρεάλ. Σωστό. Όχι 4-4-3. Δεν μοιάζει με αυτή. Δες τον καλά. Δες τον φωτογραφίες τώρα, έτσι. Παλιά είχε μουστάκι, τώρα χωρίς μουστάκι. Τον Ερνάν Νταρίο Γκόμες. Μοιάζει καταπληκτικά. Μου το έστειλε χθες Παναγιώτης Παπαδόπουλας. 195 για τον Τίτη. Δεν το διαβάζω τώρα. Τον Τίτο. Για τον Τίτη της Βραζιλίας. Γιατί το έχουμε για άλλη μέρα. Αυτόν θα έλεγα κι εγώ. Μίξη με Έλληνα του μπάσκετ. Δεν ξέρω με ποιον λέει ή ποιαν μοιάζει ο coach του Παναμά. Όμως ο Βραζιλιάνος coach μοιάζει με. Δεν το διαβάζω γιατί έχεις δίκιο. Και της Τινησίας είναι μίξη Σούλη Παπαδόπουλου και James Γκαντολφίνη. Έχεις πολύ πολύ δίκιο, 195. Και φυσικά θυμίζει αρκετά ποδοσφαιρική εκδοχή του Στίβια Τζόγλου. Της Τινησίας ο προπονητής, ο Ναμπίλ Μαλούλ. Εδώ ένας ενημερωμένος και φανατικός ακροατής του Λίμπερο 107,4 για χρόνια, ναι. Λέει, βέβαια, Σπυρόπουλο θέλει ο Τζορμπατζόγλου. Που στα μάτς, στο μάτς του Κυπέλου το 2009 στο Λίμπερο δεν έπαιρνε θέση για τη διαιτησία. Να τα. Ποιο μάτς είναι αυτό. Στα μάτς. Ποια μάτς είναι αυτά. Πάω Καρίς.
Προφανώς. Πού περιγράφει ο Σπυρόπουλος ΠΑΟΚΑΡΙΣ? Στο Λίμπερο λέει, έβγαινε και έκανε σχόλιο τότε. Α, σχόλιο. Ναι, βέβαια, τι να πει για τον Μπαμπορίδη. Στο Κύπρο τον Μπαμπορίδη. Ναι. Σε ποια λογική φωνή που μιλούσε με τους κανονισμούς και με τον νόμο και με τη λογική και την ποδοσφαιρική και την ανθρώπινη. Σχόλιο, σχόλιο λέει. Σχόλιο, έγινε σχόλιο εδώ στο Λίμπερο και ο Σταύρος Κόλκας, μην έχοντας τι να πει, αποχώρησε από το στούντιο σε δική του εκπομπή. Τι. Σε σχόλιο ναι. Από την Αθήνα, εδώ στο Λίμπερο, που επικαλέστηκε 30 κανονισμούς αλλά και την ανθρώπινη και ποδοσφαιρική λογική σε Ηρακλή ΠΑΟΚ. Μην έχοντας να πει κάτι, ο Σταύρος Κόλκας αποχώρησε από το στούντιο. Και τον Παπορίδη. Όχι. Εκεί ο Παπορίδης έσφαξε τον Ηρακλή. Σε Ηρακλής ΠΑΟΚ. Αλήθεια. Σε Ηρακλής ΠΑΟΚ 1-1. 1-1. Ναι. Και όλα 1-1 λίγο. Ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ και λέει αυτός που μιλούσε, λέει το μάτς βασικά δεν έπρεπε να ξεκινήσει. Με τον Μαλεζά τότε. Μπράβο. Που έχει καμιά 10.000 παοξίδες. Και έχει από πίσω στην εστία, στο κόρνερ. Δεν χωρούσαν, ρε φίλε. Περιγραφή λέει έκανε. Όντως είχατε βάλει το Σπυρόπουλο να κάνει περιγραφή εκείνο το μάτσο. Εσύ είδες η Σαουδική Αραβία με το φτερό τι έγινε που πήρε φωτιά. Ναι. Αυτό είναι. Λοιπόν. Α, χρήσατε μισό λεπτό. Ποιες ομάδες έχουν φάει γκολ καθυστερήσεων. Να μας πει κάποιος γιατί τόσα μα τόσα πολλά μυγάκια και ζουζούνια στο μάτς στη νησί Αγγλία. Έψε το βράδυ. Ζέκας ο Δήμος. Για ποιο λόγο. Τόσα πολλά ζουζούνια και μυγάκια. Απίστευτο, ήταν εφιαλτικό. Ο Γιάνγκ δεν μπορούσε να έχουν το συνηθίσει, φέρο. Έχουν συνηθίσει την ίση από τους κόκκους της Σαχάρας ναι. Και γι' αυτό το λόγο, για να προκαλέσουν πρόβλημα στην Αγγλία. Ναι. Σαμποτάζ. Ναι. Για ποιο λόγο τόσα μυγάκια, ρε Χρήστα. Είχαν μαζέψει σε μια κούτα κάτι μυγάκια και τα αφήσαν ελεύθερα. Σαμποτάζ στην Αγγλία. Στο ματς που έγινε, εψέ το βράδυ στο Volgograd Arena. Γιατί. Ο Volgograd. Ναι. Ή αλλιώς. Α. Μεγάλο Βόλγκο. Την Ίσιους, δε στην Ελλάδα. Μαζεμένους την Ίσιους. Ποιες ομάδες έφαγαν γκολ στις καθυστερήσεις. Στις καθυστερήσεις. Χθες. Η Τινησία έψε. Την πριν λίγες μέρες. Η Αίγυπτος. Ναι. Και. Όλοι οι Αφρικανοί. Όλοι οι Αφρικανοί. Είσαι ρατσιστής. Να γι' αυτό. Μαρία. Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Αφού έφαγε το Μαρόκο. Η Αίγυπτος και η Τινησία. Είσαι ρατσιστής. Όλοι οι Αφρικανοί. Μαρία, όχι, δεν είναι αυτή η τραγουδίστρια. Προσπάθησε πάλι. Συγγνώμη, είσαι η φίλη μου. Η οπαδός του ΠΑΟΚ. Τι εννοεί η φίλη μου. Γιατί έχω ονοματεπώνυμο αυτό, φόλα ΠΑΟΚ. Μία κοπέλα έχει φίλη. Όχι, ξέρεις ποια είναι αυτή η κοπέλα. Όχι, μην γίνει παρεξήγηση, όχι γκόμενα. Φίλη μου. Πολύ καλή φίλη. Και πολύ καλή κοπέλα. Ο αδερφός της στον ΠΑΟΚ παλιότερα ήταν. Το κόβω εδώ πέρα. Με την οποία πήγα μαζί διακοπές στο ίδιο δωμάτιο, διπλανό κρεβάτι και δεν την άγγιξα. Αυτό, γιατί εγώ σέβομαι τη φιλία. Αν πήγαινες με τον αδερφό της, μπορεί να κάνει κάτι. Αν ήθελε ο αδερφός της. Τώρα να μεταφέρω αυτά που με το πρωί ο πανεπιστημιακός από την Κομωτινή. Που το πήρα τηλέφωνο. Ο πανεπιστημιακός από την Κομωτινή. Τι μου είπε. Πανεπιστημιακός στην Κομωτινή έχω και εγώ φίλο. Ακούω. Μπορείς να μου τον δώσεις αυτό να μάθω ακριβώς τι είναι. Να πάει σε άλλο ραδιόφωνο της πόλης που έχουν μαζευτεί λέει, όλα τα. Και κάνουν εκπομπές όλα τα. Γιατί δεν πάτε εσείς σε άλλο ραδιόφωνο της πόλης. Κατάλαβες ποιον. Γιατί δεν πάτε εσείς σε άλλο ραδιόφωνο της κατάλαβες πόλης. Κατάλαβες ποιον. Εννοεί ο άνθρωπος. Παιδιά, μπορείτε να μιλάτε για ένα ραδιόφωνο της πόλης. Ναι, σωστό και αυτό. Μέρε Γκίνα, κλείνουμε την πρώτη ώρα για αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη. Προφανώς αυτός στην Κομωτινή επικροτεί ότι ο Κουφοντίνας που έχει σκοτώσει τόσο κόσμο ξαναβγαίνει έξω όχι με άδεια. Καθόλου. Ό,τι λέει ο νόμος. Όχι καθόλου. Ό,τι λέει ο νόμος. Δικαιούται άδεια, δικαιούται. Ναι. Ο λαϊκισμός συνεχίζεται. Στην Αμερική ο τρομοκράτης δικαιούται άδεια. Αν ο νόμος δεν του δίνει άδεια. Μόνο στην Ελλάδα. Ο νόμος του δίνει. Στην κοιτίδα της δημοκρατίας. Με Βασιλική Ρετσίνα, και όποτε η Επιτροπή συνεδριάζει, όχι όποτε θέλει αυτός, και απεργία πείνας και απεργία δίψας. Παρ' όλα αυτά πέρασε. Μετά από την απεργία πείνας και απεργία δίψας, βγήκε. Συνεδρίασε αργά η Επιτροπή και όποτε συνεδριάζει η Επιτροπή. Τώρα το επόμενο weekend πότε είναι. Σε δύο μήνες, τρεις. Α, εντάξει, είναι. Ωραία. Με Βασιλική Ρετσίνα από Μεσημβρία, εινοποιητική εισηγείαν της ελληνικής δικαιοσύνης. Οι άλλοι. Νεαροί με smart χτυπούσαν Πακιστανούς στο Μενίδη. Το smart είναι στοιχείο αυτό. Με το αυτοκίνητο. Με smart πήγαινε και έφταν πάνω. Αν ήταν Nissan δηλαδή θα είχε άλλη. Είσαι 20 χρονών ας πούμε, έχεις ένα αυτοκίνητο smart. Και βγαίνεις έξω και πας να χτυπήσεις ανθρώπους. Πόσο ζώο μπορεί να είσαι. Πες στον πανεπιστημιακό. Γιατί ο κάθε τέτοιος πανεπιστημιακός λειτουργεί αν και πανεπιστημιακός με βάση τις ιδέες του. Ο Χρήστανθος δεν λειτουργεί έτσι. Όταν είναι ζώνο άλλος και πάει και χτυπάει έναν άνθρωπο,
Δεν κοιτάει αν ο άνθρωπος είναι Πακιστανός. Άμα είναι όμως αριστερός ή δεξιός, ο ένας, αν είναι αριστερός θα πει καλά τον έκανε, αν δεξιός θα πει καλά. Εγώ δεν διαμορφώνω απόψεις. Με το smart, άμα λέει καλά, κάνει και πέφτει πάνω στον Πακιστανό ή στον Αφγανό, δεν είναι άνθρωπος. Ανάποδα σου λέω. Ανάποδα σου λέω. Απλά εσύ, ειδικά τελευταίες δύο μέρες, νομίζω αδικείς τον εαυτό σου. Είμαι εκτός εαυτού. Ναι. Με την προδοσία εις βάρος της Ελλάδος. Και στιγνά οπλίζεις εναντίον και στιγνά και στεγνά. Χέρια κρετίνων. Και στιγνά χέρια και στεγνά. Κρετίνων. Ενώ εσύ δεν το κάνετε αυτό. Εγώ όχι καθόλου. Να, καθόλου. Και σήμερα. Και στιγνά και στεγνά. Προδότες. Και σήμερα. Mr. Gold για πίτσα. Χθες γύρω σε 9.30-10 παραγγείλα μιλό θα κάνει κανένα 2-3 ώρες τώρα. Όχι, μας διαψεύδει η πίτσα Mr. Gold. Μέσα σε 20 λεπτά ήταν στο σπίτι. Είπες από πού είσαι. 23-10-62-85-86. Το είπες. Είπες το χάρη ποιος είσαι. Όχι. Δεν το είπες. Είπε καλησπέρα κύριε Τσαπατζόγλου με το που πήρα τηλέφωνο. Με γνώρισε. Τη φωνή με την πρώτη λέξη. Αυτές οι αβάντες όπως αντιλαμβάνεις κόβονται έτσι. Έχει το τηλέφωνο ρε φίλε. Ναι, το ναι. Τηλέφωνο έχει. Βλέπουν εκεί. Έχουν στοιχεία αμέσως. Αυτές οι αβάντες κόβονται. Δεν ξέρω. 23-10-62-85-86. Ναι. Σικές, Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχνη, Μετέωρα, Κέντρο και Ανοπόλη. Ακόμα και δύο μεγάλες τετράγωνες για να πίτσες, τον τιμωρήσω, 12-40. Για να τον τιμωρήσω τον Ασλαμή, τις επόμενες μέρες θα φέρω πρωί εδώ πίτσα μερέντα και δεν θα του δώσω να φάει. Γιατί κάνει αυτά που κάνει. Πες μου μία μέρα πριν να ξέρω να μην έχω φάει μόνο. Δεν θα φας. Να μην έχω φάει. Δεν θα φας. Εκτός πάμε αν, για να ανοίξουμε εκτός γραμμές. Αν πεις ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Έξω γύφτη Σκοπιανή. Μόνο αν πεις αυτό. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Ναι. Το άλλο δεν το λέω, φίλε. Γιατί είναι φίλο σου. Σε κανέναν άνθρωπο. Άλλο μόνο να κάνουμε κανένα χαβαλέ με τον άλλο. Έξω, ναι. Δεν είπα. Έξω είπα. Ναι. Έξω. Έξω γιατί είναι εδώ πέρα. Ωραία, εγώ γιατί λέω. Είναι εδώ. Άμα εδώ πέρα παίζουν τώρα. Εγώ λέω. Πάνω του διώξω τώρα. Έτσι πάω. Κι αλλιώ δεν υπάρχουν. Παίρνω κι άλλου πεντέ. Κι αλλιώ δεν υπάρχουν Σκοπιανοί. Μακεδόνε είναι. Δεν υπάρχουν Σκοπιανοί. Βρίζουμε κάτι που δεν υπάρχει. Κατάλαβε Μαρία μου. Ναι. Εγώ το ξαναλέω πάντως. Για να βοηθήσουμε ακροατές, Μαρία και άλλους, η τραγουδίστρια λατρεμένη είναι λίγο εύσωμη. Όπως και ο τραγουδιστής του Παναμά. Δεν το καταλάβαμε καθόλου. Που ψάχνουμε, έτσι. Ο τραγουδιστής. Ο προπονητής του Παναμά. Αυτό. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε και με γραμμές ανοιχτές. 23-10-287-888. Σοβαρά μας βοηθήσει κάποιος που οφείλεται... Αυτή η εφιαλτική παρουσία ζουζουνιών, κουνουπιών, μυγών έψε το βράδυ στο Volgograd Arena. Έτσι. Έτσι. Πού οφείλεται. Ουστ. Ενώπιον λοιπόν και Θεού και λαού, απαντώ στον Παναγιώτα του διανεξάρτητοι Έλληνες. Θα είμαστε η εγγύηση, ώστε κανένας Σαμαράς, κανένας Βενιζέλος, αλλά και κανένας Τσίπρας, να διαπραγματευτεί το όνομα της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι ελληνική και δεν δεχόμαστε ούτε γεωγραφικό προσδιορισμό. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες συντασσόμαστε με την άποψη του Παναγιωτάτου αλλά και της Εκκλησίας Ελλάδος. Είναι σαφές πλέον ότι ο ελληνικός λαός απαιτεί εκλογές. Δεν μπορεί να παραδώσουν το όνομα της Μακεδονίας δίνοντας παράταση ζωής σε μια κυβέρνηση όπου έχει δώσει ανοιχτή εντολή στον κύριο Νίμιτς τα Σκόπια να ονομαστούν Βόρεια Μακεδονία. Ο ελληνικός λαός πλέον σύσσωμος πρέπει να απαιτήσει εκλογές τώρα. Να φύγει η κυβέρνηση που παραδίδει τα ιερά και τα όσια της πατρίδος χωρίς καν να ρωτήσει τον ελληνικό λαό. Να φύγει. Ενοχλητική η φωνή του. Τα αυτιά μας. Συγγνώμη. Δίκιο δεν έχει 100%. Δίκιο έχει. Όπως τα Μάριε, Μάριε μη φεύγεις. Έλα Μάριε. Δεν έχει δίκιο αυτά που έλεγε ο Πάνος. Είπε να φύγει η κυβέρνηση παραδίδει τα ιερά και τα όσια. Δεν είναι δυνατόν να δίνουν το όνομα και να τους λένε Βόρεια Μακεδονία. Πρέπει να γίνουν εκλογές αμέσως τώρα και τα λοιπά. Εγώ συντάσσομαι 100%. Εμένα μου βάλε ο Κιώσης και έβλεπα βίντεο. Περίμενε, μη περίμενε. Απάντησε εδώ, σταμάτα. Μην πα να το γράψει. Πού είναι ο φίλος ο Παοξής από τους Ανέλ. Όχι, να μην βγει. Να μην βγει. Γιατί να μην βγει. Ο Τσιμαχίδης να μην βγει. Γιατί να μην βγει. Άστο. Πού το σγάλτονα. Ξενέρωτα που θα πάει η κομπή. Άστο. Βρεβγάλτονα να πει. Τον αγαπώ το Σάβα. Καλό. Δεν έχει δίκιο. Απλά υπάρχει μια λεπτομέρεια. Αυτά τα έλεγε το 15. Ναι. Απλά όλο τυχαίω με αυτόν κυβέρνηση έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Πε μου τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Πε εσύ. Εσύ κρίνα τον. Ναι. Κρίνε εσύ, γιατί πριν πήγες έναν που φιλιέται με τον λάμπρο στο στόμα,
Έτσι. Και είπες αυτά που έγιναν τότε και τα κάνατε εσείς. Πες μου εσύ για αυτόν! Και αυτός Αριανός είναι. Ας τον Αριανό, ρε. Ας τον Αριανό, εδώ για αυτόν πες. Μην τρελαίνεσαι. Για αυτόν! Δεν θέλω για αυτόν, παιδί μου. Να ασχολούμαι με τον Καμένο. Τι δεν θες. Δεν έχω καμία σχέση με τον Καμένο. Με το ότι εκπροσωπεί μου ότι δεν θέλω καμία σχέση με τον Καμένο. Υποστηρίζει, τον υποστηρίζω όμως. Έμεσα τον υποστηρίζω. Τον Καμένο υποστηρίζω. Και την κυβέρνηση. Χάζεψε, ρε φίλε. Την κυβέρνηση του Καμένου. Πα καλά. Απέχω σαν τρόπο ζωή, σαν αισθητική, σαν. Όχι, όχι. Στο μόνο που γουστάρω που είναι λίγο με τα στρατιωτικά. Εντάξει, και εγώ είμαι λίγο. Καθόλου δεν απέχει. Γουστάρω, ήμουν για πλαστικό μοντελιστή. Καθόλου δεν απέχει. Έμεσα του στηρίζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όχι, εδώ είμαστε. Απάντησε εδώ τι λέει. Τι έλεγε! 195. Υποψιάζομαι ότι ο coach του Παναμά μοιάζει ή με. Ναι, αυτό είναι. Ή με την άλλη. Καταλαβαίνετε τι κάνουν όσοι είναι ένοχοι. Η πρώτη είναι. Με ελαφρά πηδηματάκια. Είμαι οι ασλαμάδες. Είμαι λίμπερο και έχουμε μουντιάλ. Οι ασλαμάδες. Οι ασλαμάδες με ελαφρά πηδηματάκια. Να το πάλι, ασλαμάδες. Να το. Να το. Στοχοποιεί ανθρώπους. Να το πάλι. Εδώ εσύ μας είπες ότι ένας Αριανός στην Ανατολική Θεσσαλονίκη θα κάνει άμα μόνο εσύ. Και σου είπα ποιο. Σου είπα ποιο. Και σου είπα ποιο. Και κολλητός του Λάμπρου ήταν. Και σου είπα φυσικό είναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σου είπα ποιο. Ας σε φέρω κι εγώ τον κολλητό του Κόντι να σου πω τι λέει για αυτούς. Άρα δεν είναι Αριανός. Τι είναι αυτό. Άρα δεν είναι Αριανός. Ποιος είπε δεν είναι Αριανός. Εσείς βάζετε, εσύ τους διαχωρίζεις. Εδώ υπάρχει ο Παοξής. Οι Αριανοί για όλους είναι αδέρφια. Μπάτμαν, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη. Α, τον κάθε μέρα τον βλέπεις. Δεν να πει αυτό για τον Καμένο και αυτό που τον σφυρίζει. Να τον διώξουνε, τι θα τον κάνουμε. Όχι, δεν είναι ΠΑΟΚ. Δεν είναι ΠΑΟΚ αυτό. Μπράβο, ρε, πολύ ωραία. Μπάτμαν είναι. Λοιπόν, δεν λέει ΠΑΟΚ, Μπάτμαν λέει. Οι αλητίες ξεκίνησαν 88 λεπτό στο Βέλγιο Παναμά. Η καρατιά του Κέβιν Ντεμπρόινε, του πρίγκιπα Χάρη. Είναι αλήθεια, τρέμει. Στον Λουίς Τεχάδα. Τιμωρείται με κίτρινη. Τεχάδα. Ο ορισμός της κόκκινης τιμωρείται με κίτρινη Ντεχάδια. Και έχει σημασία στην οικονομία του τουρνουά. Μην πει κανένας βλάκας, το μάτς είχε κριθεί, ήταν 3-0. Το μάτς είχε κριθεί, είναι 3-0. Έχει σημασία στην οικονομία του τουρνουά. Το Βέλγιο έχει άλλα δύο μάτς στον όμιλο, έτσι. Και η Αγγλία σφάζεται με μπενάλτ, το οποίο είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά. Και να πω κάτι στο Βασίλη Μπακόπουλο. Άλλο χαζή ενέργεια. Και άλλο χαζό πέναλτι. Μια φορά, χαζή ενέργεια μια είναι. Μια φορά θα σε βάλω να μεταδώσεις παιχνίδι πέναλτι, τέτοιο. Πέναλτι, έχω μεταδώσει εδώ. Άσε το εδώ, και βρε. Ζήτησα. Άσε το εδώ. Παράγοντες της ΑΕΚ να με γνωρίσουνε. Με το air condition και με το τέτοιο και με στο μικρόφωνο εκεί. Και από κάτω να είναι και να βαράνε τα τζάμια. Κακάκια θα κάνεις. Φυσικά. Κακάκια θα κάνει! Καλεί τον κόσμο του Άρη. Ξεφωνίζει. Δεν λέω για ποιο κόσμο του Άρη. Μ' αρέσει αυτή, σε πειράζει, μου αρέσει αυτή. Όχι. Ποιο κόσμο του Άρη. Πάνε να μεταδώσει. Εσένα την είχαν πέσει στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς, σε Άρης Ολυμπιακός, ε. Δεν την πέσει σε μένα. Όχι σε σένα. Στο Άρης Ολυμπιακός. Στους διπλανούς την πέσανε. Το μάτς πάντως είναι, ναι, αυτό Πανιόνιος Άρης μου την πέσανε εμένα. Να. Στο Άρης Ολυμπιακός εκεί σε ποιον την πέσανε, σε κάποιον άλλο. Σε όλους του Ολυμπιακού. 0-3. Το 0-3, ναι. Περάσανε μπροστά μου οι Ολυμπιακοί. Πήγαινα εγώ να δω το μάτς σε τηλεόραση. Οι Ολυμπιακοί περάσανε μπροστά σου. Πρέπει να είσαι πούλμαν εκεί πέρα. Είσαι πούλμαν. Περνά μπροστά μου από το σοφούλ και βρίζουνε. Δεν κάνω πλάκα. Μάρι, δεν είχε κόσμο. Μην είπε ένα βουλ. Είχε... Μόνο του Άρη. Είχε ένα-δυο πούλμαν. Δεν είχε ούτε μισό. Στο... Το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν είχε ούτε μισό. Τότε θα είναι άλλο μάτς. Αν πως είναι με Απόλλων Καλαμαριάς. Τέλος πάντων. Πάντως πρέπει να είναι εκεί. Με Άρη δεν έχει. Μία χρονιά πριν, άντε μία μετά. Εκεί πέρα μέσα κάπου. Σχολαγή. Λοιπόν. Επιχειρεί μόνο 195. Βρήκε την τραγουδίστρια με την οποία μοιάζει ο Ερνάν Νταρίο Γκόμεζ, ο coach του Παναμά. Έτσι, κανείς δεν έχει απαντήσει. Επίσης, το Λούκα Λάι Κουίζ με τον δημοφιλή, ο παδό του Άρη, που μοιάζει καταπληκτικά. Περιμένω την παρέμβαση του κυρίου Τσιμαχίδη, θα βγει σε λίγο, να ξέρεις. Στόπερ, ο Σάββας να έχει πάνω από 3 λεπτά, όχι. Μην τι πάνω από 3 λεπτά. Τι λες, τι λες τον άνθρωπο. Μην κάνουμε εδώ είμαστε δημοκρατικό ραδιόφωνο. Ναι, ναι, δημοκρατικό ραδιόφωνο. Βγάλε διεθνιστές να μιλήσουν. Να δούμε, βεβαίως. Γιατί. Για Μακεδονία. Βγάλε. Φυσικά. Βγάλε. Φυσικά να βγάλε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του Άρη, την Καστοριά, που είναι φωλάρι. Φυσικά. Είναι επιπροσωπικού. Φυσικά να βγούνε. Επιπροσωπικού. Τι προσωπικού, ρε. Κύριε Τσιμαχίδη, καλό, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, Σάβα. 5 φορές έχω ζητήσει να βγεις. 5, όχι μία. Όχι 5 φορές. Με... Ποιος είναι ο Χρύσανδος? Ο Χρύσανδος εδώ, 5. Όχι 5 φορές. Τι? Για σήμερα, αλλά 5 φορές. Όχι αυτές τις μέρες. Τις τελευταίες 15 μέρες θέλει να πει. Όποιος θέλει να το τηλέφωνο μου το έχετε, μπορεί όταν πριν αναφέρει το όνομά μου να πάρει ένα τηλέφωνο και αν αρνηθώ τότε να με διαπομπεύσει. Δεν είπα ότι σε πήρα. Δεν σε διαπόμπευσε κανένας. Και πριν 2-3 εβδομάδες πάλι τέτοια μου είπαν. Με είδες. Άρα το έχω πει όντως 5 φορές.
Το αναγνωρίζω, ότι έχει συντηρητικό σύνδρομο μαζί μου. Αλλά μπορώ να είμαι κάθε μέρα να με ακούς, να σε ακούνε. Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θέλω άποψη για αυτά που έλεγε ο Καμένος. Έχεις δηλώσει παρέτηση εσύ. Δεν άκουσα, δεν άκουσα την εκπομπή. Ωραία, περίμενε. Πες μου την τοποθέτησή σου. Είναι η τοποθέτηση. Δεν έβαλα βιντεάκι που ο Καμένος λέει ότι ανεξάρτητοι τις Έλληνες. Απαντάει σε ποιο, στο Μητροπολίτη, απαντάει. Στο Παναγιώτα το λέει και τα λοιπά. Ότι ανεξάρτητοι Έλληνες ενώπιον Θεού, μπράβο. Άρα το ξέρεις το βιντεάκι, δεν χρειάζεται να το ξαναλέω. Όχι, δεν χρειάζεται, ναι, παίζουν. Αυτό, αυτό βάλαμε. Καταρχάς, Σάβα, συγγνώμη, επειδή εσύ και την άλλη φορά. Περίμενε, ρε Μαρία, περίμενε. Περίμενε, επειδή την άλλη φορά που μιλήσαμε για τον. Εγώ. Μάτι, σταματά να μιλήσω τον άνθρωπο. Κάτσε, να ρωτήσω αν παρέτησε. Περίμενε, ρε φίλε. Επειδή την προηγούμενη φορά που είχαμε πει για μια δήλωση πάλι του Καμένου, είχες παρέμβει, είπα περιμένω τον κύριο... Όχι. Καμιά δήλωση του Καμένου δεν είχα παρέμβει κανένα άλλη φορά. Έλεγες πράγματα για το γήπεδο της Όκου. Ο Καμένος τα είχε πει. Για το γήπεδο της Τούμπας, για τον περιβάλλοντα χώρο μας. Έλεγες κάτι ιστορίες και σου είπα πες τον Καρυπίδη να θέλει να κάνει μια προσφορά, να τον πάρει αυτό στον περιβάλλοντα χώρο. Τον Καρυπίδη. Λοιπόν. Ναι, τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, επειδή ο Καρυπίδης είναι θα πω τον Εφελούδη να πει τον Μαρινόπουλο. Ποιος είναι ο Εφελούδης, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω ποιος είναι ο Εφελούδης. Πάμε στην ουσία. Εγώ λέω. Πάμε στην ουσία. Για το θέμα αυτό του Καμένου, την άποψή σου. Πες μου, για ποιο πράγμα. Αυτό ενώπιον Θεού και ανθρώπου. Ότι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είναι εγγύηση ότι δεν θα δοθεί το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Και πρέπει να πάμε σε εκλογές. Συνεχίζει αυτό. Να το λέει και συνεχίζει να το πιστεύει. Το πιστεύει, από ό,τι άκουσα στη Βουλή. Ναι, αλλά τι έκανε για το γι' αυτό. Τι έκανε γι' αυτό. Ήταν στη Βουλή, ήταν ήταν πρόταση δυσπιστίας για την κυβέρνηση. Να κάνει ό,τι έκανε ο Δημήτρης Καμένος και οι εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ τύπου που παραιτήθηκαν. Ο Δημήτρης ο Καμένος τι έπραξε. Παραιτήθηκε. Ο Δημήτρης ο Καμένος έπραξε που δεν συμμετείχε σε όλη τη διαδικασία στον καιρό. Δεν ήξερε τι γίνεται. Είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ δεν συμμετείχα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Δημήτρης ο Καμένος έπραξε αυτά που ανέλθισα εγώ πριν ένα μήνα και δεν τα έπαιξες εσύ. Ποια είναι, πού τα. Πριν ένα μήνα που με παραπέμψαν για διαγραφή, έπραξε αυτά που είχα αναρτήσει εγώ στην προσωπική μου ζωή. Κάτσε, Σάβα, στείλτε, να τα βάλουμε φυσικά. Να πούμε και μπράβο. Και δικαιώθηκα. Ωραία. Χαίρομαι που τα ακούω. Εντάξει, διότι ο Δημήτρης Καμένος συμμετείχε σε όλα. Ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής, συμμετείχε σε όλα. Και ποιος είναι ο ρόλος του Ιώθη, θα το αποδείξει η ιστορία. Εντάξει. Σωστά. Αλλά άσχετα με τον Δημήτρη Καμένο, δηλαδή δεν μου φαίνεται σε μένα. Ο Σάββας λοιπόν. Ο Σάββας. Ο οποίος είναι όψιμος Μακεδονομάχος και υπάρχουν βίντεο που όταν μας φωνάζουν Βούλγαρους και πουτάνε λεσβία Μακεδονία δεν λέει τίποτα. Μη όχι τέτοια, όχι αυτά. Σάββα, όχι στον αέρα. Σάββα, όχι στον αέρα. Είναι το σύνθημα, είναι που το φωνάζουν, έχει δίκιο. Είναι σύνθημα. Συγγνώμη. Απλά δεν πρέπει να το λέμε, Σάβα, για το Εσουρού. Δεν πρέπει να το λέμε. Ποιο Εσουρού, όταν τα φωνάζουν... Σάβα, και κάποιοι δικοί σου φωνάζουν, ήρθαμε από τη Βουλγαρία και τούτου τα Αθήνα Πειραιά. Έλα τώρα. Μην μπλέκεις το ποδοσφαιρικό φολκλόρ. Έτσι είναι. Εσύ Μάρη, μη με λεμίνεσαι τώρα εμένα με φορκλόρ, γιατί σε εμένα μη, σε ξέρω 40 χρόνια τώρα. Μπράβο! Μιλάς εμένα για φορκλόρ ποδοσφαιρικό και τέτοια. Συγγνώμη, ποιοι οπαδοί κρεμούσανε βουλγάρικες και τουρκικές σημαίες και τραγουδούσανε «Ήρθαμε από τη Βουλγαρία». Τώρα θα με αφήσεις να μιλήσω. Μισό λεπτό, περίμενε, η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία δεν είναι αυτή. Ο αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου όταν μας φωνάζουν μπιπ, όπως λέει, η ουσία, είναι Σάββα, η ουσία είναι Σάββα, το δικό σου πιστεύω απέναντι σε αυτό. Αυτό θέλω να μάθω εγώ. Γιατί εσείς από εδώ. Εγώ φίλε, άκου να σου πω κάτι. Εγώ ούτε να πράξω, γιατί εγώ δεν είμαι όψιμος Μακεδονομάχος. Εμένα η ζωή μου έχει ρυθμό και συνέχεια. Και όσοι με ξέρουν χρόνια, το αναγνωρίζουν αυτό. Εγώ ούτε να πράξω, το έπραξα σε ηλικία 25 ετών, το 1991, όταν μαζί με κάποιους άλλους, καμιά δεκαπενταριά, άλλους 20 φίλους, από όλα τα κόμματα της τότε εποχής δημιουργήσαμε τον Club Pack Μακεδόνες και το αφήσαμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Εγώ ούτε όψιμος Μακεδονομάχος είμαι, ούτε αυτό που νομίζεις. Το οποίο τώρα δεν είναι από όλα τα κόμματα, Σάβα. Δεν τα αλλάζω. Τώρα δεν είναι από όλα τα κόμματα. Ότι είχα πράξει, το έπραξα και τότε. Και τώρα το πράττω καθημερινά. Ναι, τώρα δεν κρύβομαι, είμαι έξω στην κοινωνία. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εντάξει, επειδή λες αυτό, δεν το ήξερα ότι έχεις κάνει τους Μακεδόνες, αλλά σου πω κάτι. Δεν σε ενοχλεί αυτό που γίνεται.
Πώς δεν με ενοχλεί, ε, ναι. Δεν θα με ενοχλεί. Ναι, αλλά σου λέω κάτι, ρε Σάβα. Δεν έχεις φίλο στο Facebook. Όχι. Μάλλον δεν έχεις φίλο στο Facebook, μάλλον θα σε κάνω φίλο. Να με κάνεις. Λοιπόν, ενώ, όχι, γιατί λέ... μόνο εσύ δεν με έχεις. Σου λέω το εξής. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται ένα κόμμα όπως η ΑΝΕΛ που η βάση της ιδεολογίας του έχει να κάνει με εθνικά. Με ιδρυτική διακήρυξη. Με εθνική διακήρυξη. Καλά, μην πες τώρα με τις λέξεις. Τώρα μιλάω λίγο πιο απλά εγώ για να καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Έχει τα εθνικά θέματα να καταπίνει αυτό που έγινε προχθές. Δεν γίνεται. Κατάπιε. Το κατάπιε. Ποιο κατάπιε. Όταν θα έρθει η ώρα της ψηφοφορίας, διαστόματος πάνω κανένα, δεν ψηφοφορία να περάσει. Εσύ. Δεν γίνεται να λες να πέσει η προηγούμενη κυβέρνηση για αυτόν τον λόγο και όταν μπορείς εσύ να τη ρίξεις, να μην τη ρίξεις. Προηγούμενη κυβέρνηση έπεσε για αυτόν τον λόγο. Δεν έπεσε γι' αυτό. Αλλά έλεγε, η δήλωση αυτό λέει. Η δήλωση του Καμένου λέει ότι πρέπει να πέσει η κυβέρνηση και να γίνουν εκλογές. Γιατί ο Σαμαράς πάει να δώσει το Βόρειο Μακεδονία στους Σκοπιανούς και τον Ίμιτς. Δεν πήγε, το σταματήσαμε, δεν πήγε αυτό, έπεσε. Καλά, το σταματήσαμε και τώρα ο εταίρος, ο κυβερνητικός, το δίνει. Ναι, το δίνει ο κυβερνητικός εταίρος τώρα. Το δίνει. Ο κυβερνητικός τώρα το δίνει. Το έδωσε. Ο κυβερνητικός εταίρος διαπραγματεύει. Θα μ' αφήσεις να μιλήσω. Ναι. Την άποψή μου θες. Διαπραγματεύεται ο κυβερνητικός εταίρος. Χάλια κατά την άποψή μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει η διπλωματία είναι διπλωματία. Η ιστορία και ο χρόνος θα δείξει κάποια πράγματα. Εγώ ξέρω σίγουρα ότι. Και είμαι πεπισμένος 100% ότι από πλευράς μου και από πλευράς των ανεξάρτητων Ελλήνων δεν πρόκειται ποτέ να συνενέσουμε σε αυτό το πράγμα. Και θα κάνουμε τα πάντα για να μην περάσει αυτή η συμφωνία. Έτσι πως έχει τώρα. Μα να αλλάξει μια άλλη ιστορία. Να σου πω κάτι. Επειδή μιλάμε με ειλικρίνεια, πρόταση, θα σου πω το εξής. Η πρόταση δυσπιστίας είναι για τον Πάνο Καμένο. Για να ρωτήσω. Τα κόμματα της μείζων αντιπολίτευσης τι λένε. Είναι αντιπολίτευση, ρε Σάβα. Το 3,7% είναι αντιπολίτευση. Του Νικολα... Ας μας δίνανε το 37% να έχουμε, ή το 17% ή το 27% να έχουμε μεγαλύτερη παρέμβαση άνωθεν στα κοινά του τόπου. Μην ζητάτε να απολογηθεί ένα κόμμα με 9 βουλευτές ο για κάτι που έχει σταθερή ο στάση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι εσύ, Σάβα. Τι λες τώρα, δεν έχουν ευθύνη ανέλεγε αυτό που γίνεται. Δεν είναι υπουργός Ελλάδος, κανένας είναι υπουργός δεν έχει τέτοιο, δεν έχει ευθύνη, δεν έχουν ευθύνη ανέλεγε αυτό που κάνει ο Τσίπρας τώρα. Αυτό μου λες. Γιατί είστε στη Βουλή, ρε παιδιά. Συγγνώμη, δεν έχει ευθύνη. Είστε στη Βουλή να ψηφιστεί. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Με μία κίνησή του ο Καμένος το σταματάει. Ρίχνει την κυβέρνηση και το σταματάει. Ναι, για να κάνει η ιεραρχή λοιπόν ότι κάτι άλλο. Για να κάνει πάρτι ο Μπαλινάκης που το προετοίμασε πριν ένα μήνα, έκανε δηλώσει. Αδέλφια Χούντα είναι όχι, και περνάει. Ασταματήσει. Να κάνει ανακοίνωση ΠΑΕ Ολυμπιακός και να μιλάει για τη Μακεδονία. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εντάξει, θα το πάμε στην μπάλα. Θα μιλάνε φούμαρα. Θα το πάμε στην μπάλα. Όχι, δεν θα πάνε πρώτα φυλακή. Θα η Μακεδονία είναι, θα το πάμε, θα το πάμε στην μπάλα. Αυτοί που μας φέρουν στα τάρταρα δεν μπορούν να την πηδήξουν έτσι. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Όταν θα έρθει η ώρα. Όταν θα έρθει η ώρα. Αυτοί που μας φέρουν στα τάρταρα, όπως λες, τι σχέση έχει με το θέμα της Μακεδονίας. Γιατί πρέπει, να καταλάβω κάτι, γιατί πρέπει τώρα να δώσει το όνομα. Κοινοβουλευτικά μιλάμε. Γιατί πρέπει να το δώσει, για να μου το, για να το καταλάβω. Για ποιο λόγο πρέπει να δώσουμε όλα αυτά σήμερα που μιλάμε. Για ποιο λόγο πρέπει να αναγνωρίσω εγώ μακεδονική γλώσσα, ταυτότητα. Σήμερα το ουράνιο τόξο, βγάζει και λέει και μειονότητα στην Ελλάδα. Μα σου λέω ότι διαφωνώ. Διαφωνούμε, τι κάνουμε. Διαφωνούμε σε όλα αυτά. Είπαμε όταν θα έρθει η ώρα στη Βουλή. Για να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία θα την καταπιήσουμε. Ναι, αλλά... Η πρόθυμη και η απρόθυμη αυτή τη ιστορία των ημερών να δω τι θα πράξουνε. Ποιοι είναι αυτοί. Αυτή την εκπομπή βοήθαμε λίγο. Βοήθαμε. Ποιοι είναι αυτοί. Για να την παίξουμε όταν θα αυτή η συμφωνία. Η πρόθυμη και η απρόθυμη ποιοι είναι. Βοήθα μας λίγο. Η πρόθυμη ποιοι είναι. Ναι. Ο Ποτάμης και όλοι οι άλλοι που το δηλώσαν και προχθές. Και η απρόθυμη είναι αυτή που βγήκε χθες ο αντιπρόεδρος αφού μου λέτε για το ουράνιο τόξο. Ναι. Χθες ένας αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι έλεγα αυτή η ώρα και βγούμε κυβέρνηση δεν θα αλλάξουν τη συμφωνία. Δεν θα την αλλάξουν τη συμφωνία. Μπορεί. Μπορούν να την αλλάξουν. Φυσικά και μπορούν. Γιατί να μην μπορούν. Άμα έχει υπογράψει ο πρωθυπουργός μας μπορούν. Φυσικά γιατί αν, έχει πει στο ΝΑΤΟ, αν έχουν πει στο ΝΑΤΟ αυτοί ως Βόρεια Μακεδονία θα μπορούμε μετά να τα αλλάξουμε. Πώς αν έχουν πει στο ΝΑΤΟ στη Βόρεια Μακεδονία. Αν περάσει από την Ελληνική Βουλή και από τη Βουλή τη δική τους θα πούνε. Θα πούνε. Εάν περάσουν για την Ελληνική Βουλή για να περάσουν 180 ψήφους. Θα πάρει μία το ποτάμι όπως λες και θα περάσει φίλε. Θα περάσει. Όχι, 180 σου λέω χρειάζεται. Αν περάσει από τους Σκοπιανούς. Χρειάζεται συνένεση αντιπολίτευσης. Αν περάσει από τους Σκοπιανούς είναι δεσμευτική υπογραφή του Πρωθυπουργού μας. Θα περάσει από την Ελληνική Βουλή. Αν δεν περάσει δηλαδή την Ελληνική Βουλή, δεν τους λένε Βόρειο Μακεδόνες. Καλά και τώρα τους λένε Μακεδόνες και τους, το Βόρειο σε πειράζει. Α, ο,
Όχι, τους λένε. Τι δεν υπάρχει τώρα, Μακεδονία. Τώρα, δεν υπάρχει τώρα, ποτέ. Τώρα, να σου πω κάτι. Το ποιος το υπέγραψε. Αν. Ποιος το υπέγραψε. Περίμενε. Ποιος τους άφηνε να έρχονται στην Καλκιδική με Μακεδόνες στην Ακίδες. Ο Καμένος. Όχι, βέβαια. Ποιος είπε για τον Καμένο αυτό το πράγμα. Ποιος επέτρεπε τις ελληνικές επιχειρήσεις να πάνε να κάνουν επενδύσεις λόγω του προηγούμενη. Οι προηγούμενοι. Όλοι. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Όλο το πολιτικό σύστημα, εγώ δεν το κάνω έτσι, για να ξέρεις, δεν το προσωπικό. Αυτοί κυβέρνουσαν. Όλοι είχαν μια σκοπηρή συνέλευση και σκάβανε αυτή την ιστορία. Γι' αυτό είπαμε αλλαγή. Και έρχονται τιμητές ποιοι. Βρε, άσε αυτούς. Τουλάχιστον σε αυτούς τους αριστερούς. Άστο αυτούς. Τον κόσμο λέμε, τον απλό κόσμο, άσε τα κόμματα. Για τον απλό κόσμο λέμε, για τον Μακεδόνα λέμε όπως είσαι και εσύ. Για τις ψήφους του, ο απλός κόσμος για τις ψήφους του θα αποδείξει στα κόμματα. Ποια έχουν δίκιο και ποια έχουν άδικο και ποια θα περάσουν στο χρονοτούλαπα της ιστορίας. Με την όπως πέρασε την Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ευκαιρία αν έχουν άδικο ανεξάρτητοι Έλληνες και ΣΥΡΙΖΑ να περάσει και αυτούς. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες που εγκαλείς έχουν σταθερή θέση πάνω σε αυτό. Τους άλλους που λένε με ένα λάκι τους εγκαλείς. Σάβα μου, όχι. Σάβα μου, δεν έχει σταθερή θέση. Για να δημιουργηθεί δεν έχει σταθερή θέση. Ας παραιτηθεί σύσσωμη όλη την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Που δεν πρόκειται να γίνει κάτι, ας παραιτηθεί σύσσωμη 60-70 που λέει για αντιπολίτευση, γιατί μου τώρα σε την Ευρώπη. Δεν μπορεί έξω να φουλάνε να το παίζουν πατριώτες. Έχω βαρεθεί από τους πατριώτες. Άσε τους βουλευτές. Άσε τους βολευτές βουλευτές. Άσε τους αυτούς. Εγώ σου λέω τον απλό Κοσμάκη. Ο απλός Κοσμάκης που έβλεπε τον πρωθυπουργό του προχθές να χαμογελάει όταν ο άλλος δίπλα έλεγε ο λαός της Μακεδονίας, οι Μακεδόνες. Και ο δίπλα ο πρωθυπουργός μου γελούσε. Ωραία, εγώ γι' αυτό λέω. Την ώρα των εκλογών σε ένα χρόνο ο απλός Κοσμάκης είδε στο χέρι του να τιμωρήσει όποιους νομίζουν τον κοροϊδέψανε. Απλό πράγμα είναι, φίλε. Δεν είναι τόσο απλό όπως το λες. Δεν είναι τόσο τι θέλεις να κάνει, να βγάλει τον δεν γίνεται να είμαστε... Δεν γίνεται... Όχι. Αλλά δεν γίνεται αυτό που λες. Δηλαδή, ωραία, σε ένα χρόνο θα περάσουν εκλογές. Κάποιοι θα ξαναβγούν βουλευτές, κάποιοι άλλοι θα ξαναβγούν και πάμε μετά ξανά στις επόμενες. Δεν είναι έτσι, ρε Σάβα μου. Τι πρέπει να σου και το λέω σε έναν άνθρωπο που δεν είναι βουλευτής, που δεν έχει πάει σε αυτή την κατάσταση. Εμένα με ενοχλεί, Σάβα. Με ενοχλεί ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ να λέει αυτά που λέει πριν 3 χρόνια και καλά τα έλεγε και σωστά και τα έλεγε. Δεν τα λέει. Τα λέει αλλά δεν κάνει τίποτα. Τώρα είναι κυβέρνηση όμως. Τι θέλει να κάνει. Να γίνει Σαμαράς και να ρίξει την κυβέρνηση. Τι είναι δυνατόν. Δεν με ενδιαφέρει ο Σαμαράς και ο Μαμαράς και ο Παπανδρέου και όλοι αυτοί. Δεν με ενδιαφέρει. Τους έχει γράψει ιστορία όπως είπες. Όλοι με μαύρη σελίδα. Όλοι με μαύρη σελίδα γράφτηκαν. Εγώ λέω ότι όταν είστε η ΑΝΕΛ. Και είστε αυτοί οι οποίοι στηρίζεστε σε όλα αυτά, δεν έπρεπε να το επιτρέψετε ως εταίροι της κυβέρνησης να συμβεί αυτό. Ως τρόπο μας υποδεικνύει να ρίξουμε την κυβέρνηση. Όχι. Δεν ξέρω τον τρόπο. Λέω ότι όταν θα έρθει η ώρα, διαστόματος πάνω Καμένου, το είπε προχθές στη Βουλή, και πιστεύω πως θα το κάνει, όταν θα έρθει η ώρα, δεν θα περάσει λέει αυτό από τη Βουλή. Πώς εγώ θα λέω πάντως ότι το μεγαλύτερο. Μη ψηφίζοντας, το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος. Το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος, κάνω μια πρόταση, δεν είναι όχι, σε εσάς πάει. Το πήραν οι ΑΝΕΛ το πήραν, αφού όλοι μας τυπάνε. Γιατί να σου πω κάτι. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν απόψεις και θέσεις που συμφωνούν με όλη αυτή την κατάσταση. Στους ΑΝΕΛ δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας βασικός. Ψήφισε ο ελληνικός λαός. Ψήφισε γιατί είπε θα σκίσει το μνημόνιο, θα καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ, δεν πληρώνω. Δεν ψήφισε και αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Έφερε το Σεπτέμβριο, λάθος πώς. Έχω εγώ ανθρώπους οι οποίοι τους ψήφισαν γι' αυτό. Μετά το δημοψήφισμα, το Σεπτέμβριο πήγε σε εκλογές με αυτό το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα που το όχι έγινε ναι. Αυτό λες. Το όχι έγινε ναι, μπράβο έτσι πως το πες, το όχι έγινε ναι, πηγαίνοντας όμως σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Και είπε κύριε εγώ το όχι το έκανα ναι, αυτό είναι το αφήγημά μου και ο ελληνικός λαός το ξαναψήφισε. Αυτά τα μέτρα θα πάρω, αυτά θα κάνω. Πάντως για τη Μακεδονία όταν το ψήφισε ο ελληνικός λαός. Δεν υπήρχε πουθενά θέση ότι θα δώσουμε Βόρεια Μακεδονία. Φυσικά, δεν το είχε πει. Ποτέ. Και οι ΑΝΕΛ λέγανε κιόλας ότι δεν θα γίνει κιόλας αυτό ποτέ. Φυσικά. Σε αυτό κατηγορώ και τον εταίρο μας. Εγώ προσωπικά. Εσύ τελικά τώρα παρετήθηκες ή δεν παρετήθηκες. Η συμφωνία. Εγώ, γιατί κάτι για διαγραφή μου λένε έκανες. Ότι σε είχαν για διαγραφή. Όχι ρε μεταγραφή. Ότι σε είχαν για διαγραφή κάτι τέτοιο μου στείλε τώρα. Ναι, είμαι... Τι ανάρτηση, μια ανάρτηση λέει έκανες. Είμαι εδώ και 3 μήνες, έκανα μια ανάρτηση το τι θα έφτιαχνε ο Δημήτρης Καμένος. Εγώ προβλέπω κάποια πράγματα,
βλέποντας συγκρίνοντας κάποιους ανθρώπους. Ο Δημήτρης, λες, ο Δημήτρης ο Καμένος, ναι. Με δικαίωσε. Με δικαίωσε ο Δημήτρης ο Καμένος. Με την πράξη του αυτή εδώ. Διότι μπορούσε να το κάνει σε κάποιο άλλο timing και όχι τώρα στη Βουλή με το χέρι στην καρδιά και να κάνω το σταυρό μου. Εντάξει, καλά, κοίταξε, εδώ, το σταυρό το κάνουμε στην εκκλησία, στο σπίτι μας κατά την εικόνα, το πιστεύει, πριν κοιμηθούμε. Άμα το πιστεύει. Λοιπόν, μπορούσε να είναι αντιπρόεδρος, έγινε αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, τον κάνανε αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής με τη συνέντευξη της Νέας Δημοκρατίας, τέτοιο μου ψυχία σε αντιπρόεδρο δεν έχω ξαναδεί. Είναι δεδομένο λοιπόν, ότι ο Δημήτρης Καμένος θεωρώ θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας μας. Δεν το ξέρω. Δεν το εγώ το καταλαβαίνει ο καθένας μας. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πού πάει. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει επειδή είναι από τον Πειραιά στον Πειραιά. Στη Νέα Δημοκρατία του Πειραιά θα πάει. Στη Νέα Δημοκρατία άρα θα πάει. Ναι, του Πειραιά. Ο Πειραιάς δεν θα έχει Νέα Δημοκρατία. Τι. Δεν θα έχει Νέα Δημοκρατία ο Πειραιάς. Όχι, είναι αυτόνομο κρατήδιο είναι. Αυτόνομο κρατήδιο είναι ο Πειραιάς. Διότι στον Πειραιά είναι ο μοναδικός δήμος που δεν κατέβασε σε υποψήφιο. Στον Πειραιάς είναι στο μοναδικό δήμο που γίνονται τα πάντα. Από όλα τα κόμματα. Το καταλαβαίνεις αυτό. Και δήμαρχος στον Πειραιά είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. ΣΥΥΠΑΣ. Όχι ΣΥΥΠΑΣ. Γεγονός είναι αυτό που σου λέω. Κάνω λάθος, ο Μόραλης δεν είναι. Όχι, δεν κάνεις κανένα λάθος. Ποτέ δεν κάνεις λάθος ή χρήσανθε. Ποτέ δεν λες ψέματα. Αποφεύγεις απλώς να πεις την αλήθεια. Λαξές. Η ουσία είναι ότι δεν λέω ψέματα. Στο συγκεκριμένο θέμα πάντως ο Πάνος είπε ψέματα στο συγκεκριμένο, να ξέρεις. Φαίνεται. Όχι, δεν είπε ψέματα. Είπε θα ρίξουμε, δεν θα επιτρέψουμε στον Τσίπρα. Είπε και το όνομα του Τσίπρα. Είπε Σαμαρά. Όταν θα έρθει το νομοσχέδιο αυτό στη Βουλή. Όταν θέλει το νομοσχέδιο θα επιτρέψω, το δεν θα επιτρέψω δεν θα είναι, είναι άλλο και το θα κάνω προσπάθεια να μην του το επιτρέψω είναι άλλο. Όχι, δεν το καταλαβαίνεις. Προσπάθεια. Προχθές τον άκουσα να λέει κατά λέξη ότι θα έρθει στο νομοσχέδιο στη Βουλή, δεν θα το ψηφίσουμε και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να μην περάσει. Τώρα τι είναι και τα δύνατα δυνατά δεν μπορώ εγώ να τον εκφράσω. Αν θέλετε να σας τον κάνω μια συνέντευξη να σας τον φέρω στο ραδιόφωνο, να σας τα εξηγήσω. Κάποια στιγμή πρέπει ναι, για να γίνει μια συνέντευξη με πολλές ερωτήσεις όσο και απαντήσεις. Όσο για μένα, αν έφυγα ή όχι, γιατί ο φίλος μου Μάριος από εκεί θέλει να μάθει, θέλει να πάρει... Να πάρει... Έτσι είναι Μάρια. Σάβα, σφάζουν την Αγγλία, φίλε, άλλον ταλκά έχω εγώ. Πρόσεξε, ο Μάριος, μιλάμε για τη Μακεδονία. Σφάζουνε... Και αυτός λέει για την Αγγλία. Σφάζουνε την Αγγλία, φίλε. Τώρα είμαι με τη Μαχίδη, να ξέρεις. Να σε πω κάτι ρε Μάριε. Ναι. Τώρα εντάξει, είσαι, δηλαδή πώς να σου πω το, γραφικό, όχι γραφικός, είναι βαριά κουβέντα. Είσαι νοσταλγός, νοσταλγός. Πέρασε αυτές τις εποχές ρε φίλε της Βασιλικής, της Μεγάλης Βρετανίας και αυτά. Δεν, αφού βλέπεις, δεν πάει. Τα παιδιά δεν το έχουνε. Μια χαρά δεν το έχουνε. Μια χαρά το έχουν δεν το έχουνε ρε Μάριε, δεν το έχουνε. Λοιπόν, μια μέρα θα έρθεις εδώ να κανονίσουμε να πάρει... Δείχνεις και την ηλικία σου. Άκου λίγο, θα έρθεις εδώ μια χαρά το έχουν. Η ηλικία μου είναι, ξέρεις ότι είμαι rock and roll, ότι είμαι teenager, το ξέρεις καλά. Το ξέρω, έχουν περάσει αυτές τις εποχές. Το ξέρεις καλά. Έχουν περάσει αυτές. Και γνώρισα άλλους Μακεδόνες, σύνδεσμο του ΠΑΟΚ και άλλους βλέπω τώρα. Άκου, τι δεν κατάλαβα, δεν γιατί προηγουμένως είπες, είπες εσύ ότι γνώρισες, θα σου πω τι θέλω να πω, τα παιδιά τα ξέρω εγώ τους παλιούς καλούς Μακεδόνες από το Σάββα που τους είδες και τους άλλους καλούς. Καλούς. Ναι, τι είπες ήτανε από όλα τα κόμματα. Τωρινούς Μακεδόνες λες. Και τώρα βλέπω, ότι έχει μπει δηλητήριο και στις κερκίδες των ομάδων της πόλης. Δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ ξέρεις Μάριο ότι ερχόμουν στα Κύπρα, ερχόμουν στο Κύπρο. Είπες κάτι προηγουμένως. Ναι. Για εσένα που σου είπε. Μαζί με άλλους. Κανόνισε τώρα να πάρουμε τον περιβάλλοντα χώρο του Χαριλάου εκεί πέρα στον Άρη να το δούμε. Όσο έχει λεφτά ο Καρυπίδης δεν θα αναχωριέμαι. Όσο είναι άπλας ο πρόεδρος σου δεν θα αναχωριέμαι. Πολύ ωραία, χαίρομαι. Δεν θα αναχωριέμαι. Χαίρομαι. Αλλά πιστεύω ότι ο Άρης να κατέβαινε στο Μουντιάλ. Ναι. Ο Άρης με το ρόστερ της Β' Εθνικής θα ήταν καλύτερος από την Αγγλία. Λάθος ανάγνωση. Αν είδες την Αγγλία χθες. Μαχαιριά ήταν αυτό. Απλά η Αγγλία της λείπει ένας πλατέλας. Αυτό. Δεν έχουμε δεκάρι. Θέλουμε μεταγραφή δεκάρι. Δεν έχουμε οργανωτή παιχνιδιού. Έχουμε έναν, τον άφησε πίσω. Τον Wilson. Αλλά δεν μπορεί να πάρει. Όχι, θα δούμε. Όχι. Θα είναι κάτι ριζοσπαστικό. Ριξικέλευθο. Θα είναι ριξικέλευθο. Και Σάβα για να το κλείσουμε. Ίδια απάντηση σου δίνω κι εγώ. Για μας Αλεξάνδρου αυτό, μπράβο, στην ουσία αυτό σου λέω. Σάβα, αυτό σου λέω στην ουσία. Για να το κλείσουμε, περιμένω από ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή να πάρουν θέση για τη Μακεδονία.
γιατί δεν έχει πάρει κανένα. Αυτό είναι λάθος που κάνεις. Άκου λίγο να σου πω. Άλλο λάθος αυτό. Να σου πω, θα σου πω. Παρακαλώ. Καταρχήν η ΠΑΕ πάω, χωρίς να θέλω να γίνω ημιτής, ξέρεις δεν έχω σχέση με την ΠΑΕ. Έχει πάρει θέση στο συλλαλητήριο. Τώρα. Στο συλλαλητήριο πήγαν όλοι και ο Άρης τώρα. Άλλο τότε το Γενάρη. Άκου να σου πω κάτι. Δεν θα γίνει το ξυλαστήριο θύμα επειδή η ΠΑΕ Ολυμπιακός θέλει να ρίξει την κυβέρνηση για δικούς τους λόγους. Ποια μικροπολιτικούς ή γιατί είναι υπόλογοι η μισή διοίκησή τους ή είναι, και πάει λέγοντας. Δεν γίνεται όμως συνέχεια για οποιοδήποτε θέμα να λέμε για τον Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός και ξέρει, αν παρακολουθείς, ξέρεις τι έχω γράψει για τον Ολυμπιακό κατά καιρούς, αλλά δεν γίνεται να μην λέει κανένας. Δεν σου λέω ότι είσαι φιλοολυμπιακός. Δεν λέω το πράγμα. Δεν γίνεται να μην μιλάει κανένας από τις ομάδες μας εδώ πάνω για τίποτα. Βγάλε μια ανακοίνωση τώρα. Προβληματιστείτε για να μην μιλάει κανένας κάτι θα συμβαίνει. Προβληματιστείτε. Εγώ ξέρω τι συμβαίνει. Το είπα χθες στην εκπομπή μου, αλλά δεν χρειάζεται. Λες, πουληθήκαν και τρυπηθήκαν όλοι, αυτό λες. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Βάσει την συζήτηση μπορούμε να κάνουμε δίρεκο. Δώσε λοιπόν, επειδή ξέρω τα πιστεύω σου και τα αγαπώ τα πιστεύω σου. Ως προς τη μία κατεύθυνση, ως προς την άλλη δεν γίνεται να τα αγαπήσω ποτέ. Καταλαβαίνεις. Ενώ και τον Πάο και τον Άρη δεν γίνεται να πάω προς τα εκεί ποτέ. Αλλά δώσε τον αγώνα να μην περάσει αυτό το πράγμα. Είναι μαχαιριά. Μπορεί το Μάριο να μην τον ενδιαφέρει. Είναι μαχαιριά, Σάβα. Και είναι μαχαιριά και σε δικούς σας ανθρώπους και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Το βιώνεις κάθε μέρα. Χρήστατε, λέγε για σένα. Όχι για μένα με ενδιαφέρει, όχι. Εγώ έχω και δύο παιδιά και θέλω να τα δω και τα μάτια. Εγώ έχω δύο θαμμένους γονείς πάνω στα όρη του Μπέλες πρόσφατα. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Mm-hmm. Τον αγώνα μου εγώ το δίνω καθημερινά και δεν κρύβομαι και είμαι και έξω στην κοινωνία. Και απορροφώ αυτά Σάβα, που λένε. Μόνο παλικάρι, λίγο να κλείσουμε παιδιά. Γιατί πήραν τηλέφωνο από το ραδιόφωνο από μέσα, είναι Μουντιάλ και έχουμε φύγει 13 λεπτά από το διάλειμμα. Καλημέρα. Φιλιά στα παιδιά σου, τα λατρεύω. Βίβα Αίγυπτος, Φιλιά στα παιδιά σου που τα λατρεύω. Με το Κούπερ είσαι δηλαδή, μπράβο. Φιλιά στα παιδιά σου που τα λατρεύω. Φυσικά ρε φίλε, γιατί να μην είμαι. Έτσι. Φυσικά. Έγινε Σάβα, ευχαριστούμε πολύ. Άντε γεια. Ανεξάρτητα από τις διαφωνίες, τις διαφορετικές θέσεις, απόψεις, οτιδήποτε άλλο, μπράβο του που βγήκε. Μπράβο του που βγήκε. Και βγήκε πρόσεξε. Σε δύσκολη κατάσταση. Σε δύσκολη κατάσταση και το ξέρει αυτός πάρα πολύ καλά. Μπράβο το που βγήκε. Λοιπόν, ζητάμε συγγνώμη γιατί πέσανε τηλεφωνήματα από μέσα. Ζητάμε συγγνώμη. Λοιπόν, Χρήστο. Καλά, τι, παρενέβη ένας άνθρωπος, δε φίλε, που τέτοιο. Ωραία. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Ναι, αλλά όχι όμως να. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Όχι να με πνίγει σε μένα για το ένα λεπτό που βάζει. Εσένα, να σε πνίγω. Καλά, τσιμαχίδης εσύ. Άστα. Τσιμαχίδης εσύ, βέβαια. Ευτυχώς δεν είμαι τσιμαχίδης. Ευτυχώς. Λοιπόν. Ναι. Καλά έκανε και Σάβα, πανηγύριζε. Ούτε εγώ δεν το είπα αυτό. Καλά έκανε και πανηγύριζε μέσα στην Τούμπα το κύπελο τελικό με σένα στο κύπελο μέσα. Που έχει μπει ο κάθε επικραμμένος μέσα. Και μέσα ήταν και αυτός. Θα σου δείξω ποιος είναι. Καλά, κι άλλος είναι και είναι λοιπόν, φίλος. Μπράβο. Εντάξει, οκ. Ωραία. Είναι δυτικός πολιτισμός. Ελληνικό ποδόσφαιρο. Έλα, πες τα όλα. Λοιπόν, Χρήστο, είμαστε έτοιμοι. Να πω εγώ πρώτα, περίμενε. Happy end. Μάρι. Όχι, δεν με ενδιαφέρει το happy end καθόλου. Ναι. Καινοτόμο προϊόν. Σε ενδιαφέρει γιατί πρέπει να ικανοποιείς το σύνολο των γυναικών με τις οποίες συνευρίσκεσαι. Προϊόν από φυτικά δραστικά συστατικά που αντιμετωπίζει με ασφάλεια και χωρίς παρενέργειες το πρόβλημα εκατομμυρίων ανδρών. Προσφέροντας μια ευτυχισμένη σεξουαλική ζωή γεμάτη αυτοπεποίθηση. Αντιμετωπίστε άμεσα προβλήματα στήσης. Πολλαπλασιάστε, εδώ είναι ο Μάριος. Τις σεξουαλικές επιδόσεις σας. Αποκτήστε κορυφαία αυτοπεποίθηση. Την έχεις αυτή, λίγο παραπάνω όμως θα σας ανεβάσω λίγο πιο πάνω. Και πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι πέρα από την πλάκα μπορεί να κάνουμε, μιλάμε σοβαρά, μιλάμε για κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει όλους και μάλιστα με τον πλέον διακριτικό τρόπο, ακόμη και ανώνυμα μέσω του site happyend.gr, το happy όπως το ακούτε. HAPPY. Happy. Πώς γράφουμε happy, γκρίγκλις, happy. happyend.gr. Και τηλεφωνάκι, γράψτε το τηλεφωνάκι 2315 500.000. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Happy end. Λοιπόν, καιρός Μουντιάλ, εποχή Μουντιάλ, με καμιά πενταριά μάτς κάθε μέρα και φυσικά έχει και σήμερα αγώνες και θες να δεις το μάτς σε μεγάλη τηλεόραση, έτσι. Ή χάλασε το ψυγείο και θέλεις κρύες μπύρες.
ξέχασε την επέτειό σας επειδή βλέπεις συνέχεια μάτς και θέλεις να της κάνεις ένα δώρο για να μην πέσει παντόφλα. Okay. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να θες η συσκευή να φτάσει στα χέρια σου την ίδια μέρα. Αλλά μόνο ένας τρόπος να πραγματοποιηθεί. Αυθημερών παράδοση από τη Media Markt. Κάνε παραγγελία μέχρι τις 3 το μεσημέρι και θα σου έρθει την ίδια μέρα. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός. Media Markt. Μαζί μας και Injection Service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Εξοικονομείς καύσιμο και χρήματα με τον καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού του αυτοκινήτου σου. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο και διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού. Τσι-φσι. Απόλλωνος 18 στην Κατωτούμπα στον Κήπο του Καλού και στο ίντερνετ injectionservice.gr. Να πω, επειδή υπάρχει ένας φίλος και είναι καλός φίλος μου, Αριανός κτλ. Ο φίλος μου ο Σταύρος, ο οποίος είναι τότε που έγιναν οι δηλώσεις αυτές του Πάνου Καμένου το 14, ήταν στο βιντεάκι αυτό από πίσω. Και επειδή έχει παραιτηθεί ο άνθρωπος από το 16 και στέλνουν διάφοροι μηνύματα κτλ. Να πω, παιδιά, ότι έχει παραιτηθεί ο Σταύρος, το λέω για τον δικό μας τον κύκλο, των Αριανών. Δεν είναι εκεί και δεν είναι εκεί και για κάποιους τέτοιους λόγους που παρουσιάστηκαν στην πορεία και κατά κάποιο τρόπο το δικαίωσαν και όλα στην επιλογή του να παραιτηθεί. Τι είπε ρε, το άλλο. Το... Ποιο τι. Οφείλει, ρε παιδιά. Δικαιούται άδεια Κουφοντίνας. Εδώ δίνουν άδεια σε εμπόρους ναρκωτικών. Δηλαδή αυτός είναι καλύτερος. Άντε πήγαινε. Είναι δυνατόν, ρε. Μην εκεί. Δικαιούται άδεια. Τελεία. Αύριο, Χρήστο, θύμισέ μου. Α, δεν θα είσαι εσύ. Δεν θα είσαι εσύ. Να μιλήσω 20 λεπτά για θέατρο μόνο. Ή για μουσική. Καλύτερα, καλύτερα τα λες εκεί. Πιο γνώστης είσαι. Ή για μουσική. Από το εντάξει, έχεις μιλήσει τόσες πολλές ώρες για θέατρο. Μας ακούνε επικερκίδες όλες τα παιδιά. Δηλαδή, ναι, μου λέει ο άλλος έβγαλαν καινούριο άλμπουμ η επέρθεση. Πες κάτι, το πήρα κιόλας. Λέω, τι να πω, ρε φίλε. Ποιοι, Μαρία. Τι να πω, ρε φίλε. Μου είπαν από την θύρα 3, παιδιά. Λέει, πες κάτι, λέει. Βγάλανε η αλμπουμάρα η επέρθεση. Όπως αντιλαμβάνεσαι, του μιλάνε μόνο Αριανοί και Παοξίδες. Οι ιερολοχίτες. Μόνο οι ιερολογίτες είναι ένα. Μόνο Αριανοί και Παοξίδες του μιλάνε. Οι Ηρακλήδες του μιλάνε κανένα. Θα μας πεις για τον Ηρακλήδη τι γίνεται. Μια χαρά μου μιλάει. Ομάδα τι γίνεται. Στον Ηρακλή τίποτα γίνεται. Α, τίποτα γίνεται. Ας πούνε αυτοί που ξέρουν. Διαρκείας δεν είναι. Θα σου κάνει διαρκείας στον Ηρακλή. Διαρκείας είναι να δώσει ο Ηρακλής. Πήρες διαρκείας, Μαρία. Εγώ θα πάρω πάλι. Όχι τώρα. Πότε. Να πάρω το μισθό το Λίμπρο και μετά. Παιδιά κατά Δεκέμβριο με Γενάρη να είστε έτοιμοι. Εκεί στον Ηρακλή. Θα πάρω εγώ. Αυτές τις βλακίες λες στον αέρα και μετά λένε ότι διαλύεται το λίμπερο. Ναι. Ο coach του Παναμά μου θυμίζει την. Περίμενε σωστό, λίγο. Λέει... Και όταν παίρνω τηλέφωνο αυτούς που λένε ότι, λέει ότι διαλύεται το λίμπερο, λένε όχι, εγώ δεν το είπα. Ναι. Όχι, ποτέ δεν είναι. Ναι. Μαριάννα, δεν είναι, αλλά πολύ καλό. Μπαίνει στην κλήρωση. Ναι. Ναι. Μπαίνει στην κλήρωση. Τι μαζί και με, τον... Θα βγάλουμε. Με τον εκατό. Άντε, βγάλε ακροατές, βγάλε. Παρακαλώ. Ναι, με ακούτε. Όχι. Ναι, καλημέρα. Ήμαρτον, ρε παιδιά, ήμαρτον. Λίγο πιο δυνατά μπορείς, αδερφέ, λίγο πιο δυνατά μόνο. Λίγο για το Μουντιάλ, Μουντιάλ. Ναι, πες, Μουντιάλ, πες. Όπου που είμαι. Όχι, όπα, για Μουντιάλ θα πάρεις λάθος. Για Μουντιάλ θα πάρεις. Ή στα παραπολιτικά ή στο Real. Sorry. Ναι, μπράβο. Sorry. Για να μιλήσω λίγο. Το ραδιόφωνο εδώ είναι για τα πάντα. Ό,τι απασχολεί τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε θεβού. Πάμε θεβού. Δύο-τρία πράγματα. Σε έστειλα μήνυμα χθες στον αγώνα. Την απάτη το Sterling που σου έχω πει. Το σκουντούφλι αυτό να. Σωστό. Συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό σκουντούφλι. Ναι. Και δύο-τρεις παρατηρήσεις. Οι αλλαγές είναι άκυρες για μένα. Δεν γίνεται να βάζει τον Dyer στο 90. Δεν νοείται, δεν γίνεται αυτό. Θέλει να κρατήσει το 2-1. Έβγαλε τον Jesse Lingard στο 90-2. Μα όχι, είναι άκυρη αλλαγή αυτή. Έπρεπε να βγάλει στο 60 περίπου που έβαλε το Rashford. Τότε πρέπει να βγάλει το Sterling, όχι στο 70 που τον έβγαλε. Ναι. Τον Dyer έπρεπε να το βάλει και εκείνο πολύ πιο νωρίς μέσα. Μπα και ξεκουράσει το Lingard. Και εννοείται πως ο Sterling δεν ξέρω γιατί παίζει στην Εθνική Αγγλία. Ναι. Δεν ξέρω. Και επίσης έχουμε έναν μόνο playmaker, δυστυχώς μόνο έναν, που τον, όχι παγκόσμιας κλάσης, αλλά είναι όμως καλός, δυστυχώς δεν μας προέκυψε πολύ καλύτερος, που τον πήγαινα με τα χίλια και τον άφησε πίσω. Τζακ Βίλσιρ. Τα έχουμε ξαναπεί. Λά, πόσο λείπει ο Τζέραρντ. Ο Τζέραρντ, ρε φίλε, από αυτή την εθνική ομάδα. Με Τζέραρντ θα έπαιζε μπαλάρα τώρα. Και να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει, το διάβασα πριν 1,5 χρόνο. Το κέντρο που κάνανε το καινούριο της Αγγλίας είναι το ξέρεις, έχει το Λονδίνο που είναι, της Αγγλικής Ομοσπονδίας, είναι το κορυφαίο στο πλανήτη. Της Γερμανίας το έχει αφήσει αιώνες πίσω. Εννοείται. Κατασκευάζουν εργαστηριακά, να το μάθει αυτό ο κόσμος, ψάχνουν, θέλουν να κατασκευάσουν και αυτό κυνηγάνε έναν πύρλο.
Ναι. Είναι στόχος. Είχαμε και μια άλλη ατυχία. Δεν μας βγήκε δυστυχώς, έμεινε λίγο στάσιμος τελευταίο 1,5 χρόνο. Ποιος? Ο Ρος Μπάρκλεϊ. Καλά, Μπάρκλεϊ, ναι. Η παικτούρα της Everton. Βρετανός. Βρετανός. Ο Γουίλσερ όντως είναι άκυρο που δεν τον πήρε, δεν ξέρω το λόγο. Ναι. Επίσης να πω για τη σφαγή των δύο πέναλτι που δεν δίνει ούτε ένα από τα δύο. Δύο πέναλτι είναι στο game. Είναι απαράδεκτο αυτό. Ρε Σάντρο Ρίτσι, που είσαι πάνω στο VAR, περήφανε Βραζιλιάνε, ναι, ναι. Δεν τον ειδοποιείς να τα δει αυτά. Ναι. Τον και θα τα έχει συνέχεια αυτά ο Κέιν. Τον αγκαλιάζουν ναι. Σαν το ένα, μενίρ. Το ένα ήταν πολύ μακριά από την μπάλα. Ναι, δεν το είναι, άλλο όμως δηλαδή... Δημήτρη καρά είναι. Το άλλο καρά είναι. Όταν μου δίνεις το αστείο αυτό πέναλτι. Γιατί είναι αστείο. Αστείο, ναι, μπράβο. Και σου είπα για το Sterling. Τέσσερις φορές μπήκε μέσα στην περιοχή. Παραπάτησε και τις τέσσερις. Την άκρη. Με ελεύθερο τέρμα και είδες τι έκανε. Πραγματικά σκουντούφες. Ναι. Ωραία. Μόνο τα κουνούπια τον ενδιαφέρει. Ωραία, Θουβού. Έγινε, καλημέρα. Πάμε επόμενος, καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Γεια σας. Ναι, αδερφέ. Όνομα και ναι, γεια σας. Ήθελα λίγο για το μακεδονικό να πω κάτι. Ναι, το όνομά σας. Γιώργος λέγομαι. Γιώργος. Λοιπόν, να πω ότι καταρχήν αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο μας, όλα τα κράτη, εμείς ας πούμε καταγγέλουμε αυτά που μαθαίνουν οι Τούρκοι, αυτά που μαθαίνουν οι Σκοπιανοί. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Και με εμάς δεν είναι αντικειμενική η ιστορία. Δηλαδή, έχεις ακούσει για τη σφαγή της Τριπολιτσάς, ας πούμε. Άλλο θέλω να πω, ναι. Τώρα μην με πας τα... Λέμε, ναι. Όχι αυτό που λες, λέω. Ποιος θεωρείται ο Μακεδονομάχος, ας πούμε, ο κορυφαίος που αυτό ξέρετε. Τι ο κορυφαίος Μακεδονομάχος. Ο Παύλος Μελάς. Ναι. Εντάξει, ναι. Ο Παύλος Μελάς το γνωρίζετε ότι δεν έχει πολεμήσει ποτέ στη ζωή του. Εσείς δεν πήρε μέρος σε καμία μάχη. Εσείς πώς το γνωρίζετε αυτό. Εσείς πώς το γνωρίζετε, το διαβάσατε. Διαβάζοντας ιστορία, από όλες τις πηγές άμα. Όταν σκοτώθηκε τι έκανε. Όταν. Πώς σκοτώθηκε, πείτε μου εσείς. Δεν το ξέρω εσείς. Ιστορική. Δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή που σκοτώθηκε. Εκεί που σκοτώθηκε, δηλαδή με τι ακριβώς έκανε και σκοτώθηκε. Είπε ένα άλογο και έπεσε. Πώς δεν υπάρχει, υπάρχει καταγραφή. Σε συγκεκριμένο σημείο. Μπες μέσα και διάβασε ιστορία και δεν. Έγινε, εντάξει. Περίμενε, μην κλείνει. Λίγο θέλω... Να σε καλά. Άσε, άμα δεν σέβεσαι. Άμα δεν σέβεσαι. Τι δεν σέβεσαι, τον Παύλο Μελά. Τι να μου πει, ρε φίλε, που λέει δεν σκοτώθηκε. Βρε, άσε να πει το επόμενο. Τι να μου πει το επόμενο. Άσε, αυτά μα άγανε στην Ελλάδα. Αυτά εδώ. Άσε να πει το τι επόμενο. Τι να πει, ψέματα λέει στον αέρα. Πώς σκοτώθηκε. Ωραία, αντιμετώπισε τον. Τον αντιμετώπισα. Του είπα, πώς σκοτώθηκε. Με το κλείσε. Δεν πολέμησε, μου είπε ποτέ. Με το κλείσε. Μου είπε, δεν πολέμησε ποτέ. Και του λέω, πώς σκοτώθηκε. Για τον Παύλο Μελά, μέχρι και φωτογραφίες υπάρχουν. Φυσικά, ρε φίλε. Πρόσφατο είναι. Φυσικά, ρε φίλε. Φυσικά. Μου λέει, δεν πολέμησε ποτέ για έναν άνθρωπο Μαρή που υπάρχει φωτογραφία από τον τρόπο που σκοτώθηκε. Στη σιάτιστα. Πολεμώντας. Βρε παλικάρι μου, αντιμετώπισε τον. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω. Από αποστόμωσέ το. Καλημέρα στον επόμενο. Μαρία, αυτό λέω. Καλημέρα, ότι εγώ δεν αντιμετωπίζω. Γεια σας. Καλημέρα. Είχε δίκιο ο Άγγελος που έλεγε ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Τι να αντιμετωπίζεις, ρε Μάριε. Όταν υπάρχει. Α, Νίκος, ο παδός του Πάκου από Γιάννησα. Καλημέρα, Νίκο. Δεν πολέμησε ο Παύλος Μελάς. Να ελαφρύνουμε λίγο την κουβέντα. Μπράβο. Να την ελαφρύνουμε και δεν χρειάζεται να τα πιάνουμε αυτά ιστορικά. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να ντρεπόμαστε όλοι μας. Όλοι μας για αυτό που γίνεται. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Γιατί η Μακεδονία το αίμα της είναι βαμμένο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ναι. Τέλος πάντων, Μάρια, να το ελαφρύνουμε. Ναι. Πανηγυρίζεις εσύ σαν Ιγκλαντ γιατί κέρδισες μια ομάδα που έχει προπονητή έναν Στίβια Τζόγλου. Σε παραδέχομαι, το έχω βρει. Στίβια Τζόγλου. Λοιπόν, και με center for που είναι ο παλέμαχος βετεράνος Ρομπέρτο Κάρλος. Μπράβο ρε φίλε, ο Καζρί! Ο Καζρί! Κέρδισες λοιπόν αυτή την ομάδα. Καταρχήν πρώτα η ομάδα σου. Ναι. Η Αργεντινή ρε φίλε δεν κέρδισε κάτι ψαράδες. Τι να κάνουμε. Όποιος λοιπόν, κερδίζει πανηγυρίζει. Καταρχήν η ομάδα σου θυμίζει λεγιώναν ξένος, το έχω ξαναπεί. Γιατί? Αυτή, πέρα από τον Κιν που είναι ένας τεράστιος και τον Τελεάλη που είναι ένα μεγάλο παοξάκι, οι υπόλοιποι είναι για το κυνήγι Αλεπούδο να πούμε στον Μπέρμιχα να τους παίρνουν να κουβαλάνε τις αποσκευές. Τους προσκόπους. Έχεις να πούμε ένα Southgate προπονητή, ο οποίος με τη χθεσινή με το γυλαίκο ρε φίλε που πας. Ναι, θυμίζει να πούμε πιλότο της Λουφκάνσα, ο οποίος ήρθε εκεί πέρα να πούμε... κουτσάρισε και μετά συνέχισε με τον Boeing 747 και πήγε την επόμενη πίσω στην Κουάλα Λουμπούρ. Καλούτσικο ποδόσφαιρο παίζουν όμως. Καλούτσικο ποδόσφαιρο. Φίλε, κάνει ωραία πράγματα. Είναι γρήγορη. Είναι γρήγορη. Ωραία. Παίζει. Και είναι τελείως τρελό. Παίζει με τρία δεκάρια στόπερ. Είναι πιτσιρικάδες όμως. Παίζει με ένα 3-5-2 το οποίο είναι τόσο άθλιο
που το παίζουν ομάδες που κάνουν κατενάτσιο κάτι σε ιταλικές ομάδες, κάτι τέτοια, ενώ η Αγγλία είναι γεννημένη να παίζει μόνο 4-4-2 και να φοράει φανέλα ούμπρο, να έτσι, πούμε. Μαζί σου, στα δύο τελευταία μαζί σου, ναι. 4-4 fucking goal. Βέβαια, ναι, βέβαια το 4-4-2 ναι, για να είμαστε και ρεαλιστές. Μόνο άμπρο, μόνο ούμπρο, τίποτα άλλο, μόνο άμπρο. Η κορυφαία εταιρεία στον πλανήτη. Λοιπόν, χάρηκα το Περού. 4-4... Τι φανέλα τους έκανε η ούμπρο, τι φανέλα τους έκανε η ούμπρο, τι φανταστική φανέλα. Λοιπόν, βέβαια για να πούμε την αλήθεια, το 4-4-2 το καλύτερο ever το έχουμε δει από Κούπερ και από Αντζελότη. Λοιπόν, τότε επί Αντζελότη με Ζέντορφ, Πίρλο, Καντούσο και Ρούι Κώστα που έπαιζε. Και από την άλλη το μεγαλύτερο προπονητή που έχει έρθει στην Ελλάδα, τον Νέκτορ Ραούλ Κούπερ, να πούμε, με Μπαράχα, με Ντιέτα Γκοζάλες και Αϊμάρ στη Βαλένθια, φίλε. Αλλά τώρα έχεις έναν τερματοφύλακα ο οποίος είναι κοντός, με ένα 85. Και έχεις, να πούμε, και δύο βολίδες μπακ, τους οποίους είναι ο Γιάνγκ και ο Τριμπέρ, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να κάνουν την κίνηση πύργου, να πούμε, στο σκάκι. Να ανεβαίνουν μέχρι πάνω. Ο Τρίπιερ πολύ μετά... καλός θες. Ο Τρίπιερ ναι, πολύ καλός αλλά θες. Αλλά μόνο στο ανεβοκατέβασμα, Μάριε, δεν μπορούν να τρυπήσουν αυτού να πούνε μέσα. Κάνουν μόνο την κίνηση του πύργου. Και απ' την άλλη έχεις Ντελε Άλλη και Λίντγκαρντ μέσα και τους έχεις και γίνονται σάντουιτς επάνω στα στόπερ γιατί τους κλείνεις τους αεροδιαδρόμους. Κατάλαβες. Και πάνε και κουτράνε πάνω στα στόπερ της... της ομάδας αυτής που έπαιζε χθες. Ο Ντελε Άλλη είναι κάτω του μετρίου χθες, ευθύνη δικιά του. Δεν είναι θέμα νομίζω συστήματος. Ο Ντελε Άλλη δεν μπορεί να παίξει σε ένα τέτοιο χώρο που τον έχει δώσει ο Southgate να παίξει. Ο Ντελε Άλλη είναι ένα άτι το οποίο πρέπει να το δώσεις χώρο να βγει. Ναι. Δεν μπορεί να τον κάνει σάντουιτς εκεί πέρα πού μέσα στο κουκάλι. Δεν έχει χώρο με 10 μηνόμενους. Δεν υπάρχει χώρο. Πού να βρει χώρο. Να φεύγει από πίσω. Να φεύγει από πίσω όπως έφευγε ας πούμε ο. Ο Γιάνγκ, κάπως έτσι, ένα ναι, τέτοιο πράγμα. Ναι, εκείνος, επειδή λοιπόν, αναφέρει στον Ντελε Άλλη, σωστή παρατήρηση, ποιος το κάνει ίδιος στην τότανα με αυτό ακριβώς το ίδιο, ο Σον. Ο οποίος θες φταίει, ναι, βρήκε χώρους χθες, πάρα πολλούς με το Βέλγιο, και δεν τους τιμώρησε. Ήταν κακός, το κατάλαβε και ο ίδιος κάποια στιγμή. Το κατάλαβε και ο ίδιος. Και από τη στιγμή που επέλεξες να παίξεις με δύο μπροστά... Με τη Σουηδία, συγγνώμη εγώ, ναι, με τη Σουηδία. Δεν μπορεί να μην είναι το δίδυμο Κέιν Ράσφορντ. Δεν μπορείς να έχεις αυτόν τον τρικλοποδιά, να πούμε, που βάζει μόνος του και πέφτει κάτω. Ναι. Κατάλαβες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μαζί σου. Έγινε, καλημέρα. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή σε κάποια φάση, αν το παρακολουθούσατε χθες το παιχνίδι, εχθές η άμυνα, να πούμε, την Ισίας, νόμιζες ότι είναι μια απλόστρα, να πούμε, η οποία είχες βάλει σόβρακα επάνω, όλη μια γραμμή ήτανε. Ναι. Δεν υπήρχε άλλη τέτοια. Ναι. Όλα ήταν μια σωστός γραμμή. Ωραίος δεν Νίκο, μπράβο. Για... Πολύ ωραία παρουσία, μάλιστα, Νίκο. Θα διαβάσω όλες τις εχθροπραξίες του Παύλου Μελά, σου δείξω φωτογραφίες και τέτοια. Με τα όπλα. Ωραία, για Παύλο Μελά σε μένα θα μου πεις. Ε, όχι, γιατί το αμφισβήτησες, ρε φίλε. Συμμαθητές. Βρε, άστον να μιλήσει. Ε, καλό ήταν. Ναι, άστον να μιλήσει. Ε, μόνο που λέει. Για τον καπετάν Μίκη Ζέζα, άστον να μιλήσει. Μάριε, σωστά. Εγώ είπα εδώ προχθές. Μη φωνάζει λίγο. Γιατί καταλάβεις ένα πράγμα. Δεν προβάλλεται η ταινία Παύλο Μελά. Προχθές το είπα. Άκουσε με λίγο, είμαστε ανοιχτοί στα πάντα. Απλά όταν κάποια στιγμή ξεκινά να συζητάς για τα αυτονόητα της ελληνικής ιστορίας, τότε, Μάριε, μόνο χάνεις. Αυτό θέλω να καταλάβεις. Ναι. Κατάλαβες τι λέω. Δεν δέχομαι μαθήματα ιστορίας από κανένα πραγματικά. Δεν σου δεν κάνει. Ποιος σου κάνει μαθήμα ιστορίας τώρα. Και πάνω απ' όλα έχω την ιστορίας ιδεολογία μου, έχω τα πιστεύω μου. Ρε φίλε, πού είναι το μάθημα ιστορίας. Άστο. Απλά τον αφήνεις, το χτύπα τον με επιχειρήματα. Τον άνθρωπο το είπες ήδη εσύ το επιχείρημα. Το χτύπα εισαγωγικά έτσι. Το είπες εσύ ήδη το επιχείρημα. Το όνομά του. Το ψευδόνυμό του. Το είπες. Ζέζας. Το είπες. Εντάξει, ναι, και τι έγινε με αυτό. Δεν καταλαβαίνω τι έκανα. Ε, αυτό σου λέω, το είπες. Τι να κάτσω, να αναλύσω τα πέντε διαφορετικά πράγματα που έκανε. Νόμιζα πρόσφατα τη μήνυση. Κλείνουμε. Όχι, ίσα ίσα. Και σιάτιστα, όπως λέει και ο Δημήτρης. Εκεί πέθανε. Εκεί. Σκοτώθηκε. Καλά θυμάμαι. Από Τούρκους, όχι από Βουλγαρούς. Γιατί ένας εκεί δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, ένας Βουλγαρό τέτοιος. Κάποιος τον πρόδωσε, νομίζω, ένα σπίτι. Ένας Βουλγαροσκοπιανό Μακεδονό τέτοιος. Μακεδονό. Επειδή οι Τούρκοι. Ναι, έτσι λέγονταν. Μακεδονικό Βιλαέτη λέγανε ότι είναι αυτοί. Οι Τούρκοι τότε όταν περνούσαν δεν εμπλέκονταν σε μάχες με Έλληνες κτλ. Κυνηγούσαν τους Κομιτατζίδες και αυτούς όλους. Και είπε αυτός εδώ πέρα, δείχνει πώς το λένε. Νομίζω Βλάχο το λέγανε. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Μήτρος Βλάχος.
Νομίζω έτσι ότι λεγόταν. Τέλος πάντων, έστειλε ένα γράμμα, λέει, στους Τούρκους, στα ελληνικά γραμμένο, ότι αυτός που καταζητούνταν, ο Μήτρος Βλάχος, αν το λέω σωστά, μπορεί να μην το λέω σωστά, άμα λέω βλακία να με συγχωρέσει κάποιος, βρίσκεται εκεί. Ενώ ήταν ο Παύλος Μελάς εκεί και η ομάδα του. Καταλαβες. Δηλαδή αυτός έγραψε ότι είναι εκεί για να πάνε στον Παύλο Μελά και να τον περάσουν για αυτόν που τον καταζητούσαν οι Τούρκοι. Ο γεννηθής στη Μασσαλία, Παύλος Μελάς. Σοβαρά. Στη Μασσαλία γεννήθηκε. Και με ποιο, με δραγούμι. Κοιτάξτε τώρα. Ναι. Επειδή εσείς έχετε να βρεθείτε σε κλήρωση ευρωπαϊκή καμιά 20ετία, δεν θα μας χαλά στην εκπομπή. 20ετία, πώς γίνεται. Εφτάνητος. Τι 20ετία. Υπάρχει κλήρωση. Κλείνουμε την Τρόικα. Από 7 χρόνια ήμουνα, γιατί λες 20ετία. Τόσο μου φαίνεται ότι πέρασε. Με Διαμαντής Κέτερινγκ στο κτήμα Γέρινο και όχι μόνο. Εκπληκτικό κτήμα Γέρινο. 23-10, 5-30, 5-25. Το κτήμα Γέρινο για το γάμο και τη βάφτιση είναι όπως το γκολ το πρώτο του Βελγίου. Μέρτενς. Η μαγιά του ποια είναι. Κάνει τη σέντρα. Δυο τέτοιους να είχες στην Αγγλία, ναι, θα το σήκωνες κάθε φορά. Τι, Μέρτενς. Τέτοιο. Βάζει τον γκολ. Τον άλλο, τον ξαφομπάμπουρα τη City. Μόνο De Bruyne, αυτό, μόνο De Bruyne. Ο οποίος χθες είναι για κόκκινη, έτσι. Καρατέκα κάνει. Εντάξει, δεν, ο Πρίγιοβιτς είναι για κόκκινη. Είναι για κόκκινη. Και η σφαγή του. Α, του Πρίγιοβιτς τώρα κάνει με το χέρι, εντάξει. Του γραμμένου και τη ΕΠΟ και τη σκέτου του. Του De Bruyne είναι καρατιά μέσα στην κοιλιά. Καρατιά, καρατιά. Τώρα είμαστε με Τριτσόνη, είμαστε εμείς. Κουλάκι, τι είμαι, ποιο είμαστε. Ο Πάοκ μας. Με τον Πάοκ. Η Έλληνη με τον Πάοκ. CFD Carpets Κολοκυθάς. Ναι. 23-17-62-164. Δεν πήρα τηλέφωνο. Κακός. Εντός 48 ώρων, ναι, τελειώνει το θέμα σου. Έρχονται, ναι, παίρνουν χαλιά παπλώματα, ναι, και καθαρίζουν τα, και τα παπλώματα. Θέλω να τους πάρω. Τα πάντα. Θέλω να τους πάρω. Έχω δύο χαλιά έτοιμα. Ναι. Και injection service για ρύθμιση έλεγχο και επισκευή βενζινοκινητήρα. Έτσι. Τι μου. Δώστε λίγη προσοχή και οι άντρες και. Παιδιά, κλήρωση γυαλιά τώρα σε λίγο. Μην, δεν σας άντε, 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 άντε. Λοιπόν. Happy End. Ναι. Δώστε προσοχή και οι άντρες και οι γυναίκες. Μείνουμε. Με το Happy End, το οποίο είναι νέο καινοτόμο προϊόν, προσέξτε, από φυτικά δραστικά συστατικά, που αντιμετωπίζει με ασφάλεια και χωρίς παρενέργειες, το τονίζουμε, χωρίς παρενέργειες, το πρόβλημα εκατομμυρίων ανδρών, προσφέροντάς τους μια ευτυχισμένη σεξουαλική ζωή γεμάτη αυτοπεποίθηση. Πρώτον, ενισχύει τη στήση. Δεύτερον, αυξάνει την τεστοστερόνη. Τρίτον, δρά απευθείας στα κέντρα διέγερσης του ανδρικού οργανισμού. Και τέταρτον, περιέχει φυτικά συστατικά που ενισχύουν τη σεξουαλική επιθυμία. Απόκτησέ το με τον πλέον διακριτικό τρόπο, ακόμη και ανώνυμα, μέσω του site www.happyend.gr. Happy με I, όχι με Y, με I, έτσι. Και τηλεφωνικά 2315 500 000. Μέχρι να πεις νικητές... κάποτε με μια τηλεόραση 32 ιντσών νόμιζες πως έχεις το γήπεδο στο σπίτι σου. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν 49, 55, 60, 65, ακόμα και 88 ιντσών τηλεόρασης. Και σας ρωτάμε πως θα μεταφέρει τηλεόραση και πως θα κάνει την κατάσταση για να δεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Πας στη MediaMark, παίρνεις τηλεόραση και μετά ζητάς να σου κάνουν μεταφορά και εγκατάσταση όπου και αν επιθυμείς. Εύκολα και γρήγορα, μόνο από τη MediaMarkt. Μάθε περισσότερα στο κατάστημα και στο MediaMarkt.gr. Μην ξεχνάτε, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός MediaMarkt. Λοιπόν, είχαμε δύο απαντήσεις σωστές. Μπράβο ρε Χρήστος, σε γατώνει. Μπράβο. Οπότε ένα νουμεράκι τώρα, βάλαμε ένα από τα δύο. Μαριάννα, εσύ γράφεις Mary Linda. Πολύ πολύ λίγο Mary Linda. Θυμίζει Mary Linda, αλλά πολύ λίγο. Οι απαντήσεις σωστές είναι του 195, αν δεν υπάρχει άλλη, sorry, μόνο αυτή είναι, το 195, ναι. Οπότε νικητής είναι ο ΙΙ, δεν ξέρω τι είναι, 195, που λέει με γαλάνι ή με φαραντούρι. Είναι φυσικά με Δήμητρα Γαλάνι, ο προπονητής του Παναμά, ο Ερνάν Νταρίο Μπολίγιο Γκόμες, ο 62χρονος Κολομβιανός προπονητής που ιτήθηκε από το Βέλγιο χθες με 3-0, έτσι. Οπότε στον 195 πάνε τα γυαλιά. Θα επικοινωνήσει μαζί σου η Μαριλίζ για το πώς θα παραλάβεις. Από εμάς και τον Χρήστο Κιώση, This is England.